Εδώ είναι το ΠΑΟΚ 24, ρε φίλε. Με το ένθετο στο φίλε. Είναι πολύ... Ποιος ήταν πιο σημαντικός παίκτης για τον ΠΑΟΚ χθες, ο Σεπέδα ή ο Σημαραγδής? Καλά, τώρα λες αυτά που συζητήσαμε εκτός αέρα. Ναι. Τώρα ο Δημήτρης θα πει ο Σεπέδα. Εγώ λέω ο Σημαραγδής. Εγώ θα πω ο Σημαραγδής. Και δεν είπατε ποτέ εγώ. Το είπες εκτός. Είπα ότι πιο σημαντική στιγμή ήταν για να γυρίσει το παιχνίδι. Πώς ήταν η πιο σημαντική στιγμή στη... Υπάρχει ένα μπλοκ του Σεπέδα, του Σμαραγδί στο δεύτερο σετ. Εκεί που μας έχουν πάρει μία φαλάγγη. Πιο αργά είναι αυτό. Ε? Πιο αργά είναι, είχε γυρίσει το παιχνίδι. Όχι, ρε. Υπάρχει, δεν σου μιλάω για τον μπλοκ του στην Pipe στο τέταρτο σετ. Πώς το γράφεις το Pipe? Πώς το γράφεις? Όχι, πώς το γράφεις? Πι-αλφα, ιδιώτα, πι. Pipe. Στα ελληνικά το είπες τώρα εσύ. Στα αγγλικά. Τι να γράψω, σε ελληνικό μέσο δουλεύω. Pipe στα αγγλικά, πώς γράφεις τη συγκεκριμένη έκφραση? P-I-P-E. Τι σημαίνει pipe? Half, είναι το half, είναι center four. Pipe τι σημαίνει? Είναι επίθεση από τον άξονα πίσω από τα 3 μέτρα. Από το 6. Ναι. Και έχει να κάνει με την πίπα και λέγεται pipe. Χθες είχε να κάνει σίγουρα με την πίπα. Γιατί ρε παιδί μου, διάφοροι ναύτες κόβουν βόλτα εκεί στο παλατάκι πλέον και λογικό είναι ο ναύτης και πίπες. Η επίθεση από το pipe. Από την pipe. Εντάξει. Εντάξει, φίλε, δεν είναι. Όχι, συγχωρούμε τα γύρια ψηλά γιατί είσαι πιο καταρτισμένο. Ναι. Πιστεύει ο Μαντζούκη έχει βγάλει τη θηλιά να κρεμαστεί ή περιμένει ακόμα? Γιατί? Πρέπει να κάνουμε μια σελίδα στο Facebook συμπαράσταση. Συμπαράσταση. Ναι. Γιατί επειδή τότε τον κολούσαμε όταν είπε το πρωτάθλημα του Ερακλή. Δεν τον κολούσαμε τότε. Άντε ρε άθλημα που δεν έχει επαφή. Και, ναι, και τώρα σηκωλάει εκείνο. Ναι. Ναι, αλλά τι γίνεται όμως. Η καλύτερη του δεν είναι όταν εμείς χαιρόμαστε και μας κολλάει γιατί τότε δεν τον δίναμε σημασία. Η καλύτερη του είναι όταν χάνουμε, που πάντα όταν χάνουμε ανεβάζει βιντεάκια. Αυτό το περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τον Ακλές. Τελικός 2005. Τελικός 2009. Άλλες ομάδες, ημιτελικός 2000. Που βάζανε μέχρι πρόσφατα ένα αφιέρωμα είχαν. Ένα ήταν καλό. Ένα ήταν καλό. Όχι, ο Ηρακλής στο Βόλο έχει πολλά βιντεάκια. Γιατί και τα μάθα από το Ματζιούκι. Γιατί κάθε φορά που ο ΠΑΟΚ στράβωνε, τσουπ, να ένα βιντεάκι. Αλλά καράδαλης. Ναι. Καλά, ναι, ναι. Βιντεάκι νούμερο 42. Όχι, σαν σήμερα ο ΠΑΟΚ έχασε από τον, από τον Πανιόνιο, ξέρω εγώ. Ναι, καλά τα λέτε, αλλά το ενδεχόμενο να πανηγυρίσει το νησί το πρώτο του πρωτάθλημα δεν το έχετε εξετάσει. Ναι, χαρά το έχουμε εξετάσει. Να πάλι... να τα κάνουμε θάλασσα δηλαδή στη Σύρο. Ναι. Να είστε πάλι η ομάδα που θα γράψει ιστορία. Που θα αναβαθμίσει ένα. Έτσι, όπως το ΦΑΡ, όπως τόσα και τόσα άλλα. Εντάξει, στο Βόλο είμαστε καλύτερη ομάδα από το μπάσκετ. Αναλογικά. Προσβολή για το άθλημα που έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές στον ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Το ΠΑΟΚ 24 ξεκινάει 20 λεπτά μετά τις 12. 14 Απριλίου σήμερα. Φτάσαμε 14. 14 Απριλίου. Μια χαρά. Έτοιμοι είστε εσείς? Τι εννοείς? Για απόδραση. Για δουλειά. Εννοείται. Έτοιμοι είστε. Εννοείται. Μα πώς το προβλέψατε κιόλας ότι σε αυτή την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος πρέπει να κατέβετε εκεί που θα παίζει ο ΠΑΟΚ αρκετές μέρες? Μπορείς να κάνετε ρεπορτάζ. Ξέραμε ότι η ΕΠΟ θα αργήσει να βγάλει τις αποφάσεις. Ακόμα δεν είχε βγάλει αποφάσεις. Σήμερα το πρωί υποτίθεται. Ναι, καλά. Κάτσε να μείνει μαζί και τζίκι. Μιλάς πάλι επικοινώνησαν από τον ΠΑΟΚ σήμερα και, και περιμένουν. Μιλάς απευθείας ή μέσω Σαρή? Όχι, όχι, με κατευθείαν. Άνθρωπος μας. Καλά, ναι, εννοείται, ρε. Σε μένα είπε πρώτα. Εσύ είσαι ο άνθρωπος του εδώ. Ναι. Ευτυχώς δεν έχουν βγει τίποτα συνομιλίες, θα μας σκοτώσουν εμάς. Κάτσε, περίμενε. Άλλοι... Μπορεί να βγουν. Ναι, ναι. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή γραπτά μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526. Το γεγονός ότι μέσα στην ίδια μέρα και με λίγες ώρες διαφορά αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός και η Μπαρτσελόνα. Δύο ομάδες οι οποίες έχουν κάποια στηρίγματα, ας το πω έτσι, κάποια έτσι τυχές εύνοιες. Ναι, είναι τυχαίο. Πρέπει και αποκλείστηκαν, φωνάζω για διαιτησία και οι δύο. Ο Ολυμπιακός που φώνασε η διαιτησία? Έχει κάνει παράπονα πάλι, έχει παράπονα. Για κάτι φιλέ, για κάτι... Ναι. Κάντε ομάδα να κερδίζετε και... Και τα φιλέ. Και τα φιλέ και τα αυτά. Μα τι τώρα. Και τα φιδέ. Κούρασε αυτή η κατάσταση. Με τον Ολυμπιακό και την Κρίνια.
Πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε, να ακούσουμε χορηγούς πρώτης ώρας. Νομίζω ότι σήμερα ήρθε η ώρα. Τι Γιάννη βάλα, ώρα να πάμε ρέμβι. Όχι, ήρθε η ώρα να κάνουμε το αυτονόητο. Να συζητήσουμε. Ούτε απόψε επιβάλλουμε, ούτε υποδεικνύουμε, ούτε τίποτα. Να συζητήσουμε με τον κόσμο για το δύσκολο θέμα που έχει προκύψει ποδοσφαιρικά. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε απόψεις, να καταθέσουμε απόψεις. Είναι μια δύσκολη στιγμή για την ΠΑΕΠΑΟΚ. Όλα δείχνουν ότι αύριο το κύπελλο θα ξεκινήσει, ότι από αύριο θα πάρθει απόφαση για να ξεκινήσει το κύπελλο. Δεν είναι βέβαιο, δεν είναι, μην το έχουμε 100% βέβαιο, αύριο ότι τα έχουν βρει, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να αποτυπωθούν στο χαρτί. Καλά τα είπαν προφορικά, αλλά πάντα προκύπτουν κάποιοι εγκέφαλοι εδώ στη χώρα που βρίσκουν τρόπους με νομικά έτσι τερτύπια, με νομικά κόλπα, να αλλάζουν τη διατύπωση από αυτά που συμφώνησαν προφορικά στα γραπτά. Το έχουν ξανακάνει. Τέλος πάντων, είναι πιθανό αύριο να κάνει πίσω η κυβέρνηση, αφού έχει πάρει πράγματα, και να αποφασίσει την επανέναξη του κυπέλου. Είναι πιθανό το ενδεχόμενο. Και έχουμε τον ΠΑΟΚ στη μέση. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Εμείς δεν αποφασίζουμε, ευτυχώς. Άλλοι έχουν την ευθύνη για να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις στον ΠΑΟΚ και πρώτος ο μεγαλομέτοχος. Αλλά το συζητάμε. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα αργότερα στην εκπομπή να το θέσουμε και στον κόσμο. Τι να κάνει? Τι να χάσει? Να χάσει βαθμούς? Να χάσει πώς να πω, όχι την αξιοπιστία του, να χάσει το δίκιο του και να κάνει πίσω με αυτά που είπε τις προηγούμενες εβδομάδες? Να χάσει, ξέρω εγώ, το γόητρο κατεβάζοντας μια άλλη ομάδα μικρότερη? Γιατί κάτι θα χάσει, είτε έτσι, είτε αλλιώς. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία. Θα το δούμε, γιατί νομίζω ότι ήρθε η μέρα να ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Εμείς έχουμε πει τη δικιά μας. Λίγο εχθές. Την είδα δεν και το έχουμε συζητήσει. Δεν το έχουμε συζητήσει. Δεν το έχουμε συζητήσει. Θα πείτε και εσείς τις απόψεις σας. Η Ρέμβη είναι μαζί μας και σήμερα, πέμπτη σήμερα. Κυπριανίδης. Κυπριανίδη έχω, φίλε. Αυτό δεν κατάφερε η Ρέμβη να συνδυάσει στη Θεσσαλονίκη ότι η Πέμπτη είναι η μέρα στάνταρ, ναι, για Σκέδας και Κυπριανίδη, είναι επιτυχία. Δηλαδή λες Πέμπτη βράδυ και το μυαλό σου πάει εκεί κατευθείαν. Ναι, ναι. Εμένα πάει κατευθείαν στον Κόλκα, ακόμη πιο εξειδικευμένα. Ότι θα πάει θα εκεί. Θα μπορεί, μήπως έχει δουλειά μέχρι αργά, αλλά το σκέφτομαι. Είπες με το Σεπέδα, είπε την αλήθεια ότι είπες το Σεπέδα χθες για Κυπριανίδη? Όχι, άλλα του λέγα το Σεπέδα χθες. Λέγονται ή δεν είναι? Όχι. Σε τι γλώσσα τα λέγεις? Ποια γλώσσα, ναι. Σε αγγλικά. Μάλιστα. In English. Απλά είναι αυτά τα αγγλοελληνικά που λέω εγώ, ρε. Ναι. Δηλαδή, όπως μιλάω τώρα, μπορώ να πω ακριβώς τέτοιο πράγμα. Για την Pipe. Ναι. Πέμπτη λοιπόν στη Ρέβη, με Κυπριανίδη, με ξεχωριστό πρόγραμμα. Γράψτε τηλέφωνο, γιατί πρέπει να βιαστείτε. 4-33-100 για να κλείσετε την απόψινή σας διασκέδαση στο κορυφαίο μαγαζί ανατολικά. Και τα Ντάδαλαψ είναι στην παρέα μας στο πρώτο μέρος. Ξεκινάτε πολύ ολιγοήμερα μαθήματα. Παίρνετε και πιστοποιητικό δίπλωμα ουσιαστικά στις ξενοδοχεία και στις επιχειρήσεις. Δίνετε βασικά εξετάσεις για να πάρετε αυτό το δίπλωμα και παίρνετε όλα τα εφόδια για να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Τι να δουλέψετε? Επαγγελματίας μπαρίστα, σερβιτόρος, γευσηγνωσία και tips για το καλύτερο σερβίρισμα και την καλύτερη παραγωγή καφέ, και όλα αυτά στο 222-962 ή στο datalabs.edu.gr. Η Αεροδομό είναι μαζί μας. Ό,τι θέλετε να ανακαινήσετε, μπάνιο, κουζίνα, σπίτι, μαγαζί, θέλετε να βρείτε μαγαζί για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση, θέλετε να έχετε, να βρείτε σπίτι να αγοράσετε, θέλετε τα πάντα, η Αεροδομό είναι για εσάς. Με δωρεάν μελέτες στο χώρο σας. Στο αεροδομό.gr μπορείτε να βρείτε τις προσφορές που υπάρχουν, και βέβαια στο 2311-241-508 μπορείτε να καλείτε για να βγάλετε άκρη. Στο Βόλεϊ, το πρώτο θέμα της επόμενης ημέρας, και αφού οριστικοποιήθηκε το ζευγάρι του τελικού,
Ο Φίνικα Σύρου με πλεονέκτημα έδρας θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Αλήθεια λέει. Επειδή είμαι στην προηγούμενη εκπομπή που λέει ψέματα ο άλλος, πρέπει αυτά που λέω να τα επιβεβαιώνω κάθε και λίγο, ρε φίλε. Ναι. Οι δύο ομάδες είναι υποχρεωμένες σήμερα να προτείνουν ή να συναποφασίσουν για το αν θα τηρηθεί η προκήρυξη και οι τελικοί θα γίνονται να αλλάξ, ένα στη Σύρο, ένα στη Θεσσαλονίκη, ή αν για λόγους μετακίνησης, γιατί είναι πραγματικά δύσκολη η μετακίνηση από το ένα νησί εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα γίνουν δύο παιχνίδια, τα πρώτα στη Σύρο και τα δύο μετά στη Θεσσαλονίκη, και αν χρειαστεί πέμπτο στη Σύρο, δηλαδή όπως σειρά των ημιτελικών. Χθες υπήρχε ο Καλμαζίδης, είναι υπέρ του να αλλάξει αυτό που έχει αποφασιστεί. Να γίνουν δύο πρώτα στη Σύρο. Να γίνουν δύο πρώτα στη Σύρο, δύο στη Θεσσαλονίκη και άμα χρειαστεί πέμπτο στη Σύρο. Και νομίζω πως θα εκεί πάει η τάση. Σίγουρα το αγωνιστικό και ο προπονητής, η γνώμη του, γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα, πρέπει να παίξει μεγάλο ρόλο. Τώρα επαναλαμβάνω ότι πρέπει να συμφωνήσουν και οι δύο ομάδες. Αυτή είναι η τάση από χθες και από τις δύο ομάδες. Η Σύρος θα μου πεις, γιατί να μην το δεχθεί. Μα το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Σύρος. Άλλο είναι να δώσει ένα χιλιάρικο σε ξενοδοχείο για να μείνεις δύο μέρες, ξέρω εγώ, εδώ. Νομίζω ότι τα δύο μάτς σερί, σε αυτό που έχει το πλεονέκτημα, καθιερώθηκαν για να του αυξήσουν το πλεονέκτημα, για να το μεγαλώσουν. Δηλαδή είναι ένα συν παραπάνω. Εγώ νομίζω ότι είναι περισσότερο... Τώρα εδώ υπάρχει θέμα μετακίνησης μεγάλο, εντάξει. Ναι, δηλαδή νομίζω ότι έχει να κάνει και με τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή στο βόλεϊ δεν υπάρχει δυνατότητα να παίξει άλλο πράγμα, κάθεται και λίγο, δεν είναι ποδόσφαιρο. Βασικά μόνο τα οικονομικά δεδομένα είναι. Δηλαδή εμείς για να πάμε στην Σύρο πρέπει να πάρουμε αεροπλάνο ή από εδώ για Αθήνα και από εκεί πλοίο. Και χρονικά είναι δύσκολο. Υπάρχει και το σενάριο, αν συμπίπτουν τα πλοία, να πας από εδώ Μύκονο και από εκεί Σύρο. Ναι. Υπάρχει και αυτή η παράμετρο. Πάντως το βόλεϊ πολλές φορές βάζουν στους κανονισμούς στην προκήρυξη θέματα τέτοια που άπτονται των οικονομικών, γιατί είναι πολύ στενά. Εδώ στο Champions League Ρεσί παίζουν Έλληνες επόπτες. Για να μην έχουν μετακινήσεις ξένων, αεροπορικά, ξενοδοχεία και τέτοια. Όπως και στους αγώνες του πρωταθλήματος, στον Πειραιά παίζουν Αθηναίοι, εδώ παίζουν Θεσσαλονικείς επόπτες. Στον ΠΑΟΚ τώρα το σκέφτονται, συζητούν και επαναλαμβάνουμε, είναι υποχρεωμένες οι ομάδες να αποφασίσουν σήμερα. Θα ξέρουμε λοιπόν αν την άλλη εβδομάδα, Τρίτη και Παρασκευή, θα γίνουν δύο μάτς στη Σύρο ή αν θα έχουμε ένα λάξ, ένα εκεί, ένα εδώ, και βεβαίως θα γίνουν αγώνες και τη Μεγάλη Εβδομάδα, έτσι κανονικά, Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Πέμπτη έχουν προγραμματιστεί η τελική του πρωταθλήματος. Τέλεια. Και αυτό ως μια πρώτη πληροφορία για το ζευγάρι που έχει προκύψει. Κατά τα άλλα, ήταν χθες ο Ιβάν Σαββίδης στο γήπεδο. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο μεγαλομέτοχος μπήκε στο γήπεδο στο 1-0 υπέρ του Ολυμπιακού, έτσι. Γιατί το έχετε παρακάνει με τις άλλες πληροφορίες που δίνατε. Με τις ειρωνίες σας. Ναι. Εμείς πάντα λέγαμε ότι όχι, ο άνθρωπος δεν είναι. Έτσι. Χθες μπήκε στο 1-0. Ναι. Και ο Ιβάν στο 0-1 το κατάλαβες και το στην άβρα. Το γύρισε. Το κατάλαβες. Είδες το σεπέδα πώς. Σφίχτηκα εγώ λίγο εκείνη την ώρα. Αλλά έβαλα τη δύναμη της ψυχής να μιλήσει. Άπειρος είσαι, άπειρος είσαι. Χθες φαινόταν ότι θα το πάρει ο μεγαλομέτοχος του μόνος του. Ο κύριος Σαββίδης είναι ο ορισμός της ειδικής άβρας. Έτσι. Το γράψω. Αμέσως το αλλάζει. Βάλε την ώρα να ακούσουμε. Λοιπόν, με αφορμή την παρουσία του μεγαλομετόχου χθες στο κλειστό γήπεδο της ομάδας, πρέπει να σταθούμε. Είπε πολλά πράγματα και στις δηλώσεις του, αλλά και στους παράγοντες του ΑΣ και όχι μόνο. Θα τα αναφέρουμε στην πορεία. Και από εκεί πέρα έχουμε τα υπόλοιπα θέματα. Λογικά σήμερα δεν θα έχει κάποια θλάση η ομάδα του ΠΑΟΚ. Η θλάση της εβδομάδας σημειώθηκε χθες, καταγράφηκε. Ναι. Έτσι. Αλλά μην το αποκλείσεις κιόλας. Ναι, ποτέ μην λες ποτέ. 38-39, ποιο νούμερο είναι αυτό? 35 νομίζω. Εγώ παραπάνω το έχω. Θυμάμαι κάποια στιγμή που συζήτησαμε. Εντάξει, εσύ δεν έχεις και απουσίες τα μαθηματικά, εγώ μετά από κάποιο σημείο. 37-38 νομίζω. Ναι.
Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα για να έρθουμε και να τα συζητήσουμε όλα αυτά και για το ποδόσφαιρο και για το βόλι και για το μπάσκετ που ξεκινάει το Σάββατο και περιμένουμε και εκεί μία ανατροπή, γιατί όχι. Δηλαδή το βόλι τι χειρότερο έπαθε, μάλλον έπαθε πολύ χειρότερα πράγματα στην κανονική περίοδο και στους άλλους τελικούς. Το γύρισε. Με πολύ δυνατό αντίπαλο, έτσι να μην. Τώρα να μην. Ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλός. Βέβαια, να παίζεις σε μια σειρά αγώνων και με έναν αντίπαλο. Να χρειάζεσαι τρεις νίκες για να περάσεις από τελικό. Και ο αντίπαλος ήδη να σε έχει 4-0 σε τρεις διοργανώσεις. Εντάξει, είναι ψυχολογικά είναι πίεση. Κι όμως, γύρισε. Γιατί να μην τα καταφέρει και τον μπάσκετ. Βασιλιάδη έχεις. Δηλαδή, ο άλλος έχει επέδεση. Έχεις Βασιλιάδη. Σωστιανίτη έχεις. Ναι. Δεν μπορείς. 100% μπορούν. Το Σάββατο ξεκινάει και το μπάσκετ. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά με τη σειρά και είπαμε λίγο αργότερα θα ανοίξουμε και το δύσκολο θέμα. Να ακούσουμε και εσείς πώς το βλέπετε. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο. Δεν είναι να χαμηλέγαμε. Όπως και να το πιάσεις, χαμένος είσαι. Πάμε στο διάλειμμα. Έχετε αρχίσει να στέλνετε απόψεις για αυτό που θα συζητήσουμε λίγο μετά και αφορά τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ και την ενδεχόμενη εξέλιξη αν τυχόν επαναρχίσει το κύπελο και προκύψει κάποια συμφωνία μεταξύ της πολιτείας και της FIFA για την επόμενη κίνηση της ΠΑΟΚ. Αυτό όμως λίγο μετά. Λίγο μετά θα μείνουμε στο βόλεϊ βέβαια. Με αφορμή τον αγώνα Βόλου ήταν εκεί παρόν ο Ιβάν Σαββίδης και στο τέλος των δηλώσεών του, που θα τις ακούσουμε λίγο μετά, έδωσε ένα στίγμα και είπε ότι παρά το ότι έχουν γίνει βήματα, παρά το ότι μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα, δεν νομίζω θα κάνω πίσω. Έτσι είπε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΟΚ. Τα αφήνουμε στην άκρη γιατί είναι μεγάλη μέρα για την ομάδα Βόλου. Δεν είναι τελευταία μέρα βέβαια, γιατί ακολουθούν και άλλοι αγώνες, οι πιο σημαντικοί, οι τελικοί. Καλά ψέματα σε αυτή τη σειρά, χάθηκε ενέργεια και θέλει προσοχή. Να δώσουμε την καλησπέρα μας και τα συγχαρητήριά μας στον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Καλμαζίδη. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, coach. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά από ενέργεια εσείς και από δυνάμεις? Αυτή τη στιγμή όχι. Όχι. Όχι, θα γεμίσουμε, θα φορτίσουμε τις μπαταρίες. Έχετε δύο μέρες ρεπό. Ναι. Οι παίχτες έχουν ρεπό. Ναι, οι παίχτες. Εμείς έχουμε οργανωτικά και σωστά. Πρέπει να στρώσουμε τα πλάνα. Σωστά. Εμείς προσπαθούσαμε να μπούμε στη θέση σας. Τελικά τι είναι καλύτερο, να παίξουν δύο παιχνίδια σερί στη Σύρο και να έρθει η σειρά στην Θεσσαλονίκη ή αυτό που είχε αποφασιστεί αρχικά? Το εναλλάξει. Αυτό, μόνο το αποτέλεσμα θα το δείξει ποιο είναι το καλύτερο. Αλλά η προκήρυξη από ό,τι ξέρω είναι μία-μία, ένα-ένα τα παιχνίδια. Τώρα υπάρχει δυσκολία η μετάβαση στη Σύρο. Αυτό είναι η δυσκολία, γιατί είναι καράβια, είναι δυσκολία με τις πτήσεις και αυτό μας προβληματίζει. Τώρα το εξετάζουμε το γεγονός και με διάφορους τρόπους. Είναι ζυγαριά, έτσι. Βάζετε τα θετικά από τη μία, τα αρνητικά από την άλλη και το σκέφτεστε. Έτσι ακριβώς. Εδώ πρέπει να υπάρχει κοινή απόφαση των ομάδων να συμφωνήσουν και οι δύο ομάδες. Ναι. Μάλιστα. Λέμε για την κούραση, τέτοια, αλλά μην ξεχνάμε ότι το ίδιο θα ισχύσει και για τις δύο ομάδες. Και εγώ έχω εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της ομάδος μου, ας πούμε, και σε περίπτωση δύσκολης μετάβασης. Αλλά σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Δεν έχουμε πάρει απόφαση ακόμα. Μέσα στην ημέρα νομίζω, είστε υποχρεωμένοι μέσα στην ημέρα? Ναι, πρέπει να υπάρχει τώρα, δεν ξέρω ακριβώς, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο deadline που... αλλά πρέπει να πάρουμε απόφαση. Πόσο δύσκολο είναι να συγκεντρωθεί η ομάδα τώρα μετά από μια τέτοια σειρά με τον Ολυμπιακό, υψηλής έντασης, κακά τα ψέματα,
απέναντι σε έναν σύλλογο που δεν είναι τόσο εμπορικός και δεν υπάρχουν και τόσο πολλά βλέμματα στραμμένα στους τελικούς. Πώς είναι αυτό? Είναι. Υπάρχει δυσκολία σε αυτό. Γιατί τώρα εμείς αντιμετωπίσαμε αυτά τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό σαν τελικός, σαν τα τελευταία μας παιχνίδια. Εκεί θα πρέπει να κάνουμε δουλειά και στο κομμάτι το ψυχολογικό για να μπούμε ξανά στο το παιχνίδι και να το αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει. Αλλά νομίζω ότι όλα τα παιδιά έχουν το επίπεδο και την εμπειρία να ξαναμηδενίσουν και να πάμε από την αρχή. Χθες, κύριε Γραμμαζίδη, στο τέλος στις πρώτες δηλώσεις είπατε ότι τελικά σε μια ισορροπημένη σειρά, γιατί είναι και οι δύο πολύ καλές ομάδες, κέρδισε η ποιότητα. Στο τέλος κερδίζει πάντα η ποιότητα. Εννοούσατε ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο διαγώνιο, ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερο πασαδόρο ή κεντρικούς. Αυτό είναι. Στη σύγκριση ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, αυτό είπατε ότι τελικά κέρδισε η ποιότητα. Ναι. Γενικά η ομάδα, ναι. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Και ο αθλητισμός είναι πολύ αυστηρός κριτής. Δεν, ειδικά, ιδιαίτερα σε μια σειρά αγώνων όπως είναι το πρωτάθληματος, δεν μπορεί να ξεφύγει κάποιος εύκολα άμα δεν είναι η καλύτερη ομάδα, ας πούμε. Μπορεί σε κάποιο παιχνίδι να στραβοπατήσει ή μάλλον να μην έχει καλή απόδοση μια ομάδα ή να έχει λίγο να στραβοπατήσει και να καταφέρει να πάρει μια άλλη ομάδα. Αλλά σε μια σειρά, όπως είναι η σειρά, ας πούμε, σε τρεις νίκες, νομίζω ότι εκεί πέρα δεν κερδίζει η καλύτερη ομάδα. Ναι. Μας έκανε εντύπωση διάρκεια των αγώνων και χθες, εμάς που δεν ξέρουμε τόσα πολλά, το ότι ο αντίπαλος είχε την εμπιστοσύνη και έκανε πάρα πολλές αλλαγές, δεν υπήρχε αναντικατάστατος παίχτης στην αντίπαλη ομάδα και διατηρούνταν σε ένα καλό επίπεδο, έτσι δεν φαινόταν οι αλλαγές, και εσείς είχατε την εμπιστοσύνη στους βασικούς σας, στους καλύτερους σας παίχτες. Παρ' όλα αυτά, στη διάρκεια δεν κουράστηκε η δική σας ομάδα. Κάτι που θα μπορούσε να συμβεί λόγω των αλλαγών που έκανε αντίπαλος. Ναι, αλλά εμείς οι προπονητές και οι ομάδες και ο αθλητισμός κρίνεσαι από το αποτέλεσμα. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Άρα... Όχι, θέλω να πω ότι δεν αποδεικνύεται πως είχε ο Ολυμπιακός ένα μεγάλο βάθος. Και φυσικά είναι πιο δουλεμένη ομάδα από την αρχή της χρονιάς. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πιο πολύ καιρό μαζί. Τα ίδια άτομα, πιο δουλεμένη, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά πιο μεγάλο βάθος δεν ξέρω. Από τη στιγμή που δεν φτάνει στο στόχο σου και χάνεις, μπορεί να σημαίνει ότι είναι και κινήσεις πανικού. Ναι, σε κάποιες φάσεις. Χωρίς πρόγραμμα, χωρίς σχέδιο. Μπορεί να έχει κάποιο σχέδιο, αλλά από τη στιγμή που δεν αποδίδουν τα βαριά χαρτιά, προσπαθεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Ψάχνεις την καλή μέρα κάποιες δεύτερες επιλογές ουσιαστικά. Αυτό. Ναι. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα πρέπει να έχει μια δυνατή ταυτότητα. Όχι ότι μόνο οι 5-6 παίκτες θα παίζουν, αλλά μια ταυτότητα και ο κάθε ένας να ξέρει το ρόλο του. Τώρα λίγο νομίζω μπερδεύτηκαν τα πράγματα τους αντιπάλους. Τώρα βέβαια δεν είναι δικό μου κομμάτι αυτό. Ναι. Κάνουμε τη σύγκριση. Όπως αν μας εξηγήσετε, στα μάτς που ο ΠΑΟΚ έχασε στους τελικούς, ήταν κάποιες στιγμές που άλλαξαν την ψυχολογία. Ξεκάθαρα, έτσι. Χθες η στιγμή που ίσως άλλαξε το παιχνίδι ήταν τα σερβίς του Σεπέδα στο τρίτο σετ. Εκεί όπου γύρισε το μάτς. Ή όχι. Μπορεί. Επειδή ήμασταν και οι δύο ομάδες δομημένες διαφορετικά, αλλά και από τα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε αποδείξει ότι είμαστε κοντά σε το σκορ. Αρκετές φορές μπορεί να κρυθεί από ένα-δύο φάσεις που θα γίνει και να βοηθήσει λίγο την ψυχολογία εκεί πέρα.
αλλά νομίζω και ο κόσμος εχθές, ειδικά σε ένα σημείο που πήραμε 2-3 πόντους εκεί πέρα, μας όστησε πάρα πολύ και ήταν ένα από τα παιχνίδια που νιώθω... Ναι. Εκεί πραγματικά μας έδωσε πολύ ενέργεια και μας βοήθησε. Αυτό ήταν ένα κομβικό σημείο. Επειδή πιάσαμε τα πρόσωπα τώρα με την αναφορά σου σε Πέδα, κακά τα ψέματα, υπήρχε ένας παίκτης ο οποίος ήταν ανενεργός και έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια. Και αναφέρομαι στον Νίκο Δοσμαραγδί, ένα παιδί τώρα που έχει 17 τίτλους στο βόλεϊ, με τεράστια εμπειρία, αλλά με την καριέρα του να είναι ερωτηματικό αν θα συνεχιστεί στη σεζόν που διανύουμε. Τελικά τον φέρατε στον ΠΑΟΚ και έπαιξε σημαντικό ρόλο, ενώ δεν έπαιζε μέχρι τα παιχνίδια αυτά. Ποιο ακριβώς ήταν το σκεπτικό? Τον ετοιμάζατε για αυτή τη διαδικασία? Ήταν το κρυφό χαρτί? Μια μη χρησιμοποιεί και κλεισέ που τα συχαίνομαι. Πώς ακριβώς το διαχειριστήκατε? Ο Νίκος, εντάξει, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, έχει παίξει, έχει πρωταθλήματα, έχει τίτλους. Εγώ το ξέρω πάρα πολύ καλά και έτσι παίχτες παίξαμε. Είναι ένας παίχτης με πολύ έντονο τον επαγγελματισμό και την θετικό εγωισμό. Νοοτροπία νικητή. Ναι. Αυτό ακριβώς. Ήταν ατυχώς, πέρσι-προπέρσι είχε και μια εγχείρηση στον νόμο, ήταν λίγο... ταλαιπωρήθηκε τα τελευταία 2 χρόνια. Και σίγουρα δέχτηκα πάρα πολλές, πώς το λένε, όχι θετικές κουβέντες για την κριτική. Επιλογή. Ναι, κριτική πολύ. Και από, μην ξεχνάμε, τώρα όλοι βγαίνουν στην επιφάνεια και λένε παιχταράς ο Νίκος. Γιατί... Ναι. Γιατί... Δεχτήκατε κριτική για την επιλογή του το χειμώνα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, το όποιος... Και πιστεύω πως είμαι πολύ χαρούμενος και γι' αυτόν, αλλά φυσικά για όλη την ομάδα που μπορέσαμε και εκμεταλλευτήκαμε τον Νίκο και φτάσαμε να μας βοηθάει. Βέβαια. Εδώ μαλώνουμε ποιος ήταν κορυφαίος θέση με Μαραγδί και Σεπέδα, γι' αυτό. Γιατί εγώ θεωρώ ότι 2 πόντους πολύ κρίσιμους, 2 μπλοκ δικά του ήταν αυτά που μας έγιναν την πλάστηκα. Έχουμε πολλές φωτογραφίες. Ορίστε. Ομαδική δουλειά πάντα είναι. Εντάξει, απλά... Ναι, έτσι. Είναι κάποια κομβικά σημεία που ίσως βοηθάνε λίγο παραπάνω. Έχουμε και στο site του ΠΑΟΚ 24 πολλές δικές σας φωτογραφίες με έξαλλους πανηγυρισμούς κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή καταλάβαμε εμείς ότι είχατε τα πιο πολλά ξεσπάσματα από κάθε άλλη φορά και από πέρυσι και από φέτος. Ναι, είναι αλήθεια. Ήταν πολύ έντονο το χθεσινό παιχνίδι. Μάλλον από το προχθεσινό που παίξαμε τη Δευτέρα μέχρι χθες στο τέλος, ήταν δύσκολα 24 ώρα. Και για όλους, και για τους παίκτες και για εμάς, για να ξαναμπούμε και να αντλήσουμε ενέργεια, να είμαστε θετικοί. Και ναι, ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι συνηθίζω. Τι καλά κάνετε, το αξίζετε. Σας έμεινε κάτι από τη χθεσινή επαφή το βράδυ με τον κύριο Σαββίδη, κάτι από όσα είπατε που αξίζει να το μοιραστούμε? Ναι, τον είδα πάρα πολύ εκδηλωτικό και πολύ χαρούμενο. Αυτό μου άρεσε και πιστεύω πως χάρηκε πάρα πολύ που ήταν στο γήπεδο χθες και καταφέραμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό. Εντάξει, κακά τα ψέματα, ξέρουμε όλοι ότι η ατμομηχανή του συλλόγου, του κάθε συλλόγου είναι το ποδόσφαιρο. Και αν είναι το ποδόσφαιρο καλά και κοντά, ιδιαίτερα έτσι πως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα με τον κύριο Σαββίδη, αυτό βοηθάει όλο το σύλλογο. Σωστά. Αν είναι κοντά, πόσο το καλύτερο. Μάλιστα. Κότσε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια, γιατί έχετε ακόμα άλλους αγώνες για να πάρετε το πρωτάθλημα. Εγώ πιο πολύ φοβάμαι αυτά τα παιχνίδια πάντως, Κότσε, να ξέρεις, παρά τα προηγούμενα. Έτσι είναι. Πρέπει πολύ. Θέλει πολύ προσοχή και πολύ καλή διαχείριση. Αυτή είναι η δυσκολία. Συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Αυτά από τον κύριο Γιάννη Καλμαζίδη, τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ. Όπως και πέρσι την εποχή, έτσι και φέτος τον φιλοξενούμε για επιτυχίες της ομάδας βόλεϊ. Ξεχνάμε το μεσοδιάστημα, το τι συνέβη.
είπε και πρόεδρος, ο πρόεδρος κ. Τσαλόπουλος, τα παθήματα γίνονται μαθήματα. Ακούσατε τις δικές του απόψεις για το τι συνέβη στη σειρά αγωνών με τον Ολυμπιακό, τα χθεσινά, τις επαφές με τον Σαββίδη, αλλά και τη συνέχεια και τους τελικούς με την ομάδα του Φοίνικα Ασύρου. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο το τι θα συμβεί. Το σκέφτονται. Είναι μια περίεργη απόφαση, δύσκολη. Για το αν πρέπει να πάει ο ΠΑΟΚ να παίξει δύο μάτς εκεί, να αλλάξει δηλαδή την προκήρυξη, ή να την τηρήσει και να ταξιδεύει να αλλάξει. Να παίζει μία εκεί, μία εδώ στους τελικούς. Εντάξει, πολλά πράγματα παίζουν ρόλο. Θα περιμένουμε σήμερα την απόφαση που πρέπει να είναι κοινή και από τις δύο ομάδες. Λογικά θα επιστρέψουμε με ποδόσφαιρο. Πρώτα θα ακούσουμε τον Ιβάν Σαββίδη, τι είπε και για την εμπειρία του, που κάποια στιγμή πανέβηκε η πίεσή μου, το πώς το βίωσα κτλ. Αλλά και για το πώς απάντησε ακριβώς στην ερώτηση για τις ποδοσφαιρικές εξελίξεις και τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Θα μεταφέρουμε κάποια πράγματα που μοιράστηκε με τους συνεργάτες του, με ανθρώπους του ΑΣ, με ανθρώπους του Βόλε κτλ. Στην αίθουσα τη VIP, όπου μίλησε και στην ομάδα, και θα συζητήσουμε και εμείς για το θέμα του ποδοσφαίρου που δεν έχει κριθεί, όπου επαναλαμβάνουμε δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να επιβάλλουμε καμία άποψη, που δεν ξέρουμε όλα τα δεδομένα, δεν τα ξέρουμε, ειδικά για όσα έχουν συζητήσει οι μεγαλομέτοχοι στο Μαξίμου. Υπάρχει μια συμφωνία σιωπής, μια σαν να... πώς το λένε αυτό το πράγμα που... Ο Μερτά. Το Μερτά είναι και λίγο πιο αρνητικό. Σαν να έχουν μπει ρήτρες εμπιστευτικότητας, κάπως έτσι. Χωρίς να τα ξέρουμε όλα, με αυτά που γνωρίζουμε, ο καθένας παίρνει θέση περιμένοντας την δύσκολη απόφαση της ΠΑΟΚ. Λοιπόν... Πάμε στο ποδόσφαιρο. Συνδυάζουμε το Βόλι με το ποδόσφαιρο με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη χθες και να ακούσουμε τι ακριβώς είπε μπροστά και στην κάμερα του ΠΑΟΚ 24. Όταν χθες το βράδυ μετά όλα τα πανηγυρικά και το πώς ένιωσε βλέποντας τον αγώνα Βόλι, του ζήτησαν ένα σχόλιο για τις εξελίξεις με την ΕΠΟ και γενικότερα στο ποδόσφαιρο και ποια είναι η δική του θέση. Να ακούσουμε τι ακριβώς είπε και πώς έθεσε αυτό το περιβόητο «Δεν κάνω πίσω». Για να ακούσουμε. Πρέπει να σου πω ότι μερικές φορές κάποιες στιγμές αισθανόμουν ότι ανεβαίνει η πίεσή μου, γιατί ήταν πολύ δύσκολες στιγμές για την ομάδα μας. Αλλά πρέπει να σου πω ότι εγώ το παιχνίδι το βίωσα και ουσιαστά. Πολύ. Ήταν ο εμότσι το πλούσιο σε независимо от того, кто ты и как, от того, как ты принял это. Έτσι λοιπόν τα συναισθήματα βγαίνουν από μέσα σου ανεξαρτήτως ποιος είσαι, αλλά πώς το αισθάνθηκες, πώς το βίωσες το γεγονός. Ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος με την συμπεριφορά των οπαδών μας. Και μερικές φορές πρέπει να σου πω ότι να αποκούσαν προσοχή από το παιχνίδι και έβγαλαν φωτογραφίες στο κινητό τους φιλάθους μας. Πολύ χαρούμενος ότι είχε ολοκληρωθεί το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τονίζω, δεν πρέπει να χαλαρώσουμε, πρέπει να κερδίσουμε το πρωτάθλημα. Και καθόμασταν στην αίθουσα και συζητούσαμε ακριβώς αυτό. Μια ερώτηση, γιατί αν δεν ρωτήσουμε, θα μας κοιτάει ο κόσμος, είμαστε δημοσιογράφους. Για το ποδόσφαιρο, μια ερώτηση. Προχωρά τα πράγματα, πώς μας λέτε, ετοιμάζονται οι κινήσεις. Για... Παρόν θα περιμένω τις τελικές αποφάσεις. Αλλά μπορώ να πω από τώρα ότι δεν θα κάνω πίσω. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να ξεπεράσω. Πλέον έχουμε φτάσει
μέσα στα όρια των επιτρεπομένων. Κανείς δεν μιλήσει η ζωή να ξεναλύνει. Βεβαίως, ήδη κάτι πράγματα αρχίζουν και αλλάζουν. Я надеюсь, что мы дали очень хороший старт, очень серьезным изменениям. Και πιστεύω και ελπίζω ότι έχουμε δώσει πάρα πολύ καλή αρχή για πολύ σοβαρές αλλαγές. Поэтому я вчера в парламенте сказал, что цвета по всей Греции будут черно-белые. Я тут говорю, что в Москве были цвета, как ότι τα χρώματα σε όλη την Ελλάδα θα είναι ασπρόμαυρα. Πολύ φασαρία γύρω-γύρω. Πολλά παιδιά. Η κόρη του Σεπέδα δεν κάθισε. Δευτερόλεπτο. Δευτερόλεπτο, φιλάνω κάτω. Λοιπόν, περιμένω τις οριστικές αποφάσεις. Όπως τα λέγαμε και χθες, θέλουν στον ΠΑΟΚ να δουν γραμμένο ό,τι συμφωνηθεί. Αν συμφωνηθεί κάτι, σήμερα ή αύριο. Υπάρχει αλλά μάλλον. Ένα δημοσίευμα του Άρη Ασβεστά που λέει ότι στην ΕΠΟ υπάρχει μια τάση να ενεργοποιήσουν την Επιτροπή Διοντολογίας χωρίς τακτικούς δικαστές. Κάτι που σημαίνει ναι, ότι ναι, είναι ικανή για όλα. Συμφωνία, ναι. Είναι ικανή για όλα. Ό,τι είπαν χθες να το γυρίσουν έτσι. Και γιατί. Γιατί σου λέει, όχι, είναι μια ομάδα αυτή. Ναι. Σου λέει τώρα, οι 7 που τους δίνουνε, ναι, θα διαμαρτυρηθούν. Γιατί ρε Σιγκυρτζίκη που είσαι στην απέξω μας έδωσες εμάς, θα πει ο τάδε. Όχι. Θα σε δώσω κι εγώ. Όχι, μην θα το... Έχουν τα εσωτερικά τους τώρα. Τώρα που είναι τα δύσκολα, και καλό βέβαια να μιλήσουν τώρα που είναι τα δύσκολα, γιατί δεν τους σώζει τίποτα. Ας μιλήσουν καλύτερα να τα πούν όλα, ό,τι έχουν να πούν. Είναι ένα μήνα, καθίστε βρείτε τα τώρα για να μην έχετε θέματα. Εγώ νομίζω δεν τους ενδιαφέρει να μιλήσουν, τους ενδιαφέρει να χάσουν όσους δυνατόν λιγότερους από ενώσεις. Γιατί εκεί θα τους κοστίσει τώρα αυτό. Δεν θα έχουν το πλεονέκτημα να πάρουν. Ενώσεις έπονται, εδώ σου λέει τώρα εδώ κατηγορούνται. Είναι να. Ναι, αλλά στη δύσκολη. Οι ενώσεις τους ενδιαφέρουν, οι εκλογές τους ενδιαφέρουν. Να βάλουν στις εκλογές, να μην θεωρηθούν έκπτωτοι. Δεν θα είναι αυτή. Άμα ισχύσει η Επιτροπή Διοντολογίας, 15 άτομα από αυτήν την ΕΠΟ δεν θα υπάρχουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ειδικά ο Κυρτζίκης. Θα μπει ο Κυρτζίκης, δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, αυτό είπε ο Σαββίδης. Δεν κάνω πίσω. Το τι σημαίνει δεν κάνω πίσω είναι ανοιχτό. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα ξεπεράσω. Είμαστε στην αρχή σημαντικών εξελίξεων και όπως είπα χθες στη Βουλή, σε λίγο τα χρώματα που θα αγαπάει η Ελλάδα θα είναι τα ασπρόμαυρα. Τόνισε ο μεγάλο μέτοχος. Έχει πάθει αμόκ μετά τον ημιτελικό. Ναι. Αμόκ κανονικό. Και στην αίθουσα VIP του γηπέδου μιλώντας με ανθρώπους του ΠΑΟΚ, από το Βόλια, τον Ερασιτέχνη κτλ. Για αυτό το συγκεκριμένο θέμα, κατάλαβαν όλοι όσοι τον άκουσαν ότι αν τυχόν θα παίξει ο ΠΑΟΚ και αν τυχόν γίνει το κύπελο βέβαια, και αν τυχόν παίξει ο ΠΑΟΚ, αν τυχόν γίνει το κύπελο, πώς να πω, το χειρότερο σενάριο είναι να κατεβάσει μια άλλη ομάδα μικρότερη την ΚΑΠΑ 20. Εγώ αν τυχόν. Δεν καταλάβω γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πρώτα απ' όλα δες το σαν προετοιμασία για τα play-off. Δηλαδή, τι πιο δυνατό φιλικό μπορεί να δώσεις. Δηλαδή, να δώσεις ένα φιλικό. Εντάξει. Αν αποφασίσεις να παίξεις. Ναι, γιατί εσύ. Αν πάρεις αυτά που, ένα σημαντικό ποσοστό αυτών που ζήτησες. Ωραία. Και σε σεβασμό στον Κοντονή που έκανε τη δουλειά. Πεις ότι πήρα το 70% αυτών που ζήτησα, σε μια διαπραγμάτευση δεν μπορώ να πάρω 100%. Ωραία, κατεβαίνω. Γιατί να μην κατεβάσω την ομάδα σύμφωνα με τα πλάνα των play-off. Αυτό εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί δεσμεύτηκες πριν λίγες εβδομάδες, ναι, ότι θα παίξεις μόνο αν επαναληφθεί το πρώτο παιχνίδι, μόνο αν μπουν ξένοι διαιτητές, ναι, κτλ, κτλ. Έβαλα τα πυραυλάκια μου κι εγώ. Και ο Κοντονής είπε δεν θα γίνει το κύπελο. Όχι μόνο αυτό. Όταν το είπε, δεν περνούσε από το μυαλό του ότι ο Κοντονής θα σταματήσει το κύπελο. Αν το ήξερε, μπορεί να λέγει κάτι άλλο. Δηλαδή, ήδη ικανοποιήθηκε ο Ιβάν κατά ένα ποσοστό. Και από την άλλη είναι. Όχι, λέει, δεν ικανοποιήθηκε. Τι σκεπτικό θα δεν ικανοποιήθηκε. Όχι, αν τα δεις γραπτά. Ναι. Αν τα δει. Και μετά είναι το θέμα τι σκεπτικό ακολουθείς. Δηλαδή, αν πραγματικά ο Σαββίδης πει, παιδιά, ήδη αλλάξαν αρκετά. Η επόμενη χρονιά, όσον αφορά το περιβάλλον του ποδοσφαίρου, δεν θα είναι η ίδια με την προηγούμενη. Γιατί να χάσω. Γιατί να χάσω τρεις βαθμούς. Φαντάζεσαι να χάσω το πρωτάθλημα του χρόνου για δύο βαθμούς. Ποιος από αυτούς που μιλάνε για περηφάνεια και για όχι κολουτούμπα και για πίστη, για πώς το πω, αφοσίωση στην αρχική απόφαση, ξέρω εγώ, και συνέπεια κλπ. Θα το θυμάται αυτό. Τρία ενδεχόμενα λοιπόν. Δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο,
δεν κατεβαίνει. Ό,τι και αν γίνει από εδώ και πέρα, ό,τι και αν συμφωνηθεί, εφόσον ξεκινήσει το κύπελο, τηρεί την αρχική δήλωση και τιμωρείται με τις συνέπειες για την επόμενη χρονιά. Δεύτερο ενδεχόμενο, απαξιώνει κατά κάποιο τρόπο το θεσμό και το παιχνίδι, διαμαρτύρεται κατά κάποιο τρόπο για ό,τι έχει συμβεί και παρατάσσεται με την K20. Στον δεύτερο αγώνα, εφόσον τρώμε 12 γκολ γίνει. Όλα καλά. Τρίτο ενδεχόμενο, παίζει κανονικά. Βλέπει θετικά το γεγονός ότι σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στο ελληνικό ποδόσφαιρο μετά από τη δική του αντίδραση στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Έτσι, γιατί όλα από εκεί ξεκίνησαν, να μην ξεχνιόμαστε. Παίζει κανονικά, ξέρω να το δούμε αγωνιστικά, πάει να ανατρέψει ένα σκορ, το σκορ της τιμωρίας πάει να τρέψει, και όμως έρχεται αντιμέτωπος με αντιδράσεις, αφήνουμε τις εξωτερικές αντιδράσεις εντός ΠΑΟΚ για το ότι άλλαξε στάση. Τρία δύσκολα ενδεχόμενα μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση που έχει να λάβει. Κάποια στιγμή χθες ο Σαββίδης, για να καταλάβουμε και το σκεπτικό του, έλεγε ότι βεβαίως θα τον επηρεάσει αρκετά και το τι θα αποφασίσει στην Έφεση. Έτσι. Δηλαδή σκεφτείτε να παραμείνει τιμωρία ως έχει. Όχι, δεν κατεβάζει την ομάδα προφανώς, ούτε τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα θα κατεβάσει, που λέει ο λόγος. Πάντως το περιμένει και αυτό για να πάρει οριστική απόφαση. Την απόφαση την οποία περιμένουμε εδώ και μία εβδομάδα. Μία εβδομάδα πέρασε. Με τους τακτικούς δικαστές να μην θέλουν ή να μην μπορούν να βγάλουν απόφαση για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και για τα άλλα. Θα ανοίξουμε τις γραμμές για να σας ακούσουμε σε δύσκολο θέμα που σαφώς παίζει ρόλο και η θέση του κόσμου. Είναι βέβαιο ότι στην ΠΑΟΚ θέλουν να ξέρουν τη θέση του κόσμου και θα τη λάβουν υπόψη τους. Δεν είναι ό,τι και ό,τι το θέμα. 23-10-287-888 6-45-287-888 και βεβαίως ό,τι άλλο θέλετε να πείτε για το Βόλιο και τα λοιπά. Δεν... Απλώς είναι το κεντρικό θέμα. Τι πιστεύετε εσείς, ποια η άποψή σας, χωρίς να είναι και δεσμευτικό ή χωρίς να κάνουμε υποδείξεις, η άποψη του καθενός για το τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ αν πράγματι αύριο αποφασιστεί η επανέναρξη του κυπέλου. Το συζητάμε και ακούμε και τις απόψεις σας. 23-10-287-888 και 6-45-287-888. Ένας φίλος με μήνυμα γράφει σε πρωτάθλημα που άλλος έκανε ένα γύρο για να χάσει μάτς, το μείον 3 θα με πείραζε. Ας κατεβάσουμε την K20, γράφει, και ας ρίξουν 10 γκολ, αυτοί θα ξεφυλιστούν. Άλλος φίλος γράφει, υπενθύμησε στον κόσμο ότι το μάτς κατοχυρώθηκε 0-3. Να το λάβουν και αυτό υπόψη τους όσοι έχουν ελπίδες πρόκρισης. Εντάξει. Κάτσε, έχουμε και άλλα μηνύματα. Άλλος γράφει, όλοι θυμούνται το Βουλινό που πήρε την ομάδα και έφυγε. Κανείς δεν θυμάται βέβαια το αποτέλεσμα του αγώνα. Ναι, τι λες, 3-0. Αν ο Ιβάν κατεβάσει οποιαδήποτε ομάδα K17-K20 και έρθει μια συντριβή που είναι, που είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα επιδιώξει ο Σεφουπού, θα στιγματίσει το σύλλογο και θα το κουβαλάει για πάντα στη σελίδα του. Κανείς δεν θα θυμάται τους λόγους ούτε ποια ομάδα έπαιξε. Η ιστορία θα γράψει το αποτέλεσμα. Είναι διαφορετικές απόψεις. Πάμε να σας ακούσουμε το τι έχετε να μας πείτε για το θέμα αυτό που είπαμε ότι είναι δύσκολο. Καλησπέρα στον πρώτο. Γεια σου παιδιά, τι κάνετε. Γεια σου, καλησπέρα. Καλά. Εγώ η μόνη μου έτσι ένσταση είναι ότι μπορεί και το μείον 3 που δεν θα κατέβεις να παίξεις να γίνει και μείον 3 στα play-off για φέτος. Γιατί ζούμε στην Ελλάδα και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Όχι, δεν γίνεται. Καλά, σε το τι. Εντάξει, ας πάρουμε δεδομένο ότι είναι μείον 3 για του χρόνου, όπως λέει ο κανονισμός. Τώρα τα αποθέσουμε. Καλά, ναι. Δεν μπορούμε να υποθέσουμε.
τέτοιο σενάριο. Συγγνώμη, ρε παιδιά, εσείς που είστε ρεπόρτερ και ξέρετε και πέντε πράγματα παραπάνω από εμάς που απλά έχουμε τον μπάκου σαν χόμπι. Τι έχει γίνει ακριβώς με τον Κοντόν και με αυτά, είναι κοντά στη θέση του ΠΑΟΚ αυτά που γίνονται, δεν είναι, εσείς είστε ικανοποιημένοι από αυτό το πράγμα που έγινε, δεν είστε? Μα δεν έγινε τίποτα. Συμπέρασμα. Αυτό που περιμένουμε να γίνει είναι να υπογραφεί ένα συμφωνητικό, να ενεργοποιηθεί μια επιτροπή δεοντολογίας η οποία με βάση τακτικούς δικαστές θα δικάσει 7 από τους ανθρώπους της ΕΠΟ που διώκονται και θα τους δικάσει ποδοσφαιρικά για να τους απομακρύνει από το χώρο. Να τους διώξει την ΕΠΟ. Όταν έγινε αυτό που έγινε εκείνη την ημέρα, ναι, και βγαίνατε την Πέμπτη και μιλούσαμε και λέγαμε επανάσταση και το ένα και το άλλο. Αυτό το περιμένετε σαν φυσιολογική κατάληξη αυτού του πράγματος? Όχι, είναι η αρχή, δεν είναι η κατάληξη. Είναι η αρχή αυτή. Δεν είναι η κατάληξη. Είναι μία αρχή. Εσείς πιστεύετε ότι από αυτό το πράγμα μπορεί να δοθεί λύση? Δεν είμαστε σίγουροι για τίποτα. Φυσικά. Για κανένα δεν είμαστε σίγουροι. Εγώ κατάλαβα ότι... δεν κατάλαβα βασικά κανένας το τι έγινε. Δεν ξέρω, δηλαδή είμαστε πολύ μπερδεμένοι περισσότεροι. Δηλαδή και εσείς λίγο πρέπει να προσπαθήσετε να μας ξεπερδέψετε αυτό το πράγμα, το τι ακριβώς έγινε. Αν το προσπαθήσουμε θα φαίνεται ότι πάμε να σε πείσουμε για κάτι. Απλώς σου αναφέρουμε... Δεν ξέρω ρε εσύ, δηλαδή εγώ είμαι όλη μέρα να μιλάω ας πούμε με δικηγόρους και τέτοια για να καταλάβω τι ακριβώς έγινε. Συγγνώμη που σου μιλάω για έτσι, αλλά... Το αποτέλεσμα που μπορεί να προκύψει από αυτή την πρώτη ενέργεια είναι να φύγουν 7 συγκεκριμένοι άνθρωποι από την ΕΠΟ. Και λύθηκε το θέμα? Όχι, δεν λύθηκε. Απλά ακολουθούν και άλλοι. Αν αποδειχθεί κατηγορία για κάποιον από τους 7, που είναι το πιο πιθανό, μετά είναι πολύ ισχυρό χαρτί αυτό για να αποδειχθεί και η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Αν αποδειχθεί ότι 7, αυτοί οι 7 πρέπει να φύγουν, και ότι πρέπει να φύγουν και κάποιοι που είναι από συγκεκριμένη ομάδα, που είναι επίσης κατηγορία. Το επόμενο βήμα, ναι. Επόμενο βήμα. Ναι. Αυτή η ομάδα θα έχει κάποιες συνέπειες. Έτσι πρέπει. Φυσικά θα έχει. Φυσικά θα έχει. Άρα, πού καταλήγεις? Δεν ξέρεις. Καταλήγω ότι δεν ξέρω ούτε εγώ. Είσαι μπερδεμένος. Δεν, όχι, λογικό είναι. Θα ξεμπερδέψω εγώ γιατί με τα ερωτήματα που έθεσες τα ξεφτύλησες. Ωραία. Τρώγονται 7 από την ΕΠΟ. Ναι. Οι 7 αυτοί θα μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια? Όχι. Δημιουργείς εσωτερικό θέμα στην ΕΠΟ? Ναι. Αρχίζουν οι απώλειες? Σίγουρα. Ωραία. Έρχονται εκλογές στην ΕΠΟ? Ναι. Αναλύονται υποθέσεις από την Επιτροπή Διοντολογίας που δεν ήταν σε αυτό το καθεστώς, γιατί δεν ίσχυε τίποτα για πριν το 2014. Υπάρχει κάρτα αθλητή. Αυτή υπάρχουν... η διοντολογία τι θα είναι? Θα είναι τακτική δικαστές? Θα είναι... Τακτική δικαστές μιλάμε. Αλλιώς δεν υπογράφεται η συμφωνία. Γι' αυτό λέμε ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα. Τέλος πάντων. Είναι λογικό, είναι μπερδεμένο. Κατάλαβα ότι αρχίζει μια διαδικασία που θα είναι χρονοβόρα. Αυτό κατάλαβα. Άντε πάλι. Έχει δίκιο, ρε, γιατί έχει δίκιο ο άνθρωπος. Τι χρονοβόρα είναι? Χρονοβόρα είναι, τι είναι? Αν υπογραφούν δεσμεύεσαι αυτό, κανείς... άμεσα λένε. Τι, ποιο είναι το άμεσα? Μέχρι τον Οκτώβριο, μέχρι το καλοκαίρι. Το άμεσα στην Ελλάδα είναι κάτι σχετικό, παιδιά. Η συμφωνία κάνει υποτίθεται. Έγινε, φίλε. Με τι θα υπογραφεί. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Όχι, το να μην πάρει θέση δεν είναι καθόλου παράξενο. Καθόλου. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Χαίρετε. Η δική μου άποψη, παιδιά, είναι ότι πρέπει ο λαός του ΠΑΟΚ να συνταχθεί πίσω από το Σαββίδι. Αυτός έβαλε τα 10, 20, 30, 40 εκατομμύρια πόσα έβαλε. Και κατά συνέπεια πιστεύω ότι θα ήθελε ο κόσμος να ακολουθήσει την απόφασή του όποια και αν είναι αυτή. Και πιστεύω ότι... Δηλαδή να τον στηρίξει ό,τι και να αποφασίσει. Να τον στηρίξει. Έτσι νομίζω. Έτσι, αυτή είναι η δική μου άποψη. Έχει δείξει ο άνθρωπος ότι μπορεί και με λάθη, αλλά αγαπάει το σύλλογο. Και όχι μόνο το σύλλογο του, όχι μόνο την ποδοσφαιρική ομάδα. Το έχουμε δει αυτό. Ωραία. Εσύ που είσαι πιο κοντά? Εγώ στο να μην κατέβει καν η ομάδα. Ναι. Και ας υποστώ τις συνέπειες. Mm-hmm. Ό,τι και αν έχει γίνει, ό,τι και αν συζήτησε με την κυβέρνηση, που δεν το ξέρουμε. Δημήτρη, να σου πω κάτι, τουλάχιστον θα δείξει το στίγμα του ΠΑΟΚ ότι μπορεί να αρνηθεί τέλος πάντων μια κατάσταση. Ξέρετε γιατί διαφωνώ με αυτό? Αυτό να είναι παθητικός μέχρι κουβέντα. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα υπογραφεί την Παρασκευή και τι έχουν συμφωνήσει. Όλα αυτά που λέμε είναι θεωρητικά. Και εγώ σήμερα που μιλάμε είμαι υπέρ του να μην κατέβει η ομάδα. Αν όμως την Παρασκευή υπογραφεί κάτι αύριο, το οποίο με καλύπτει κατά 80%, ωραία, και υπάρχει και το άλλο το κομμάτι... Συμφωνώ μαζί σου, Σταύρος. Συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το πράγμα, βέβαια. Δηλαδή και το 80% σημαίνει ότι κάποια από αυτά... τα περισσότερα από αυτά που ζήτησε ο Σαββίδης, έτσι δεν είναι? Μάτς δεν πρόκειται να ξαναγίνει στην Τούμπα. Ξένοι διαιτητές δεν πρόκειται να σφυρίξουν παρά μόνο στον τελικό. Έτσι όλο αυτό δείχνουν.
Και ενεργοποιείται απλώς αυτή η επιτροπή. Πώς την είπαμε, μετολογία. Εγώ δεν θα ήθελα να κάνω Σαββίδη Σκολοτούμπα. Οκ, okay, έγινε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, παιδιά. Πάμε, συνεχίζουμε. Καλησπέρα στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σου. Της ίδιας άποψης είμαι και εγώ. Ό,τι και να γίνει, να μην κατέβει. Ο μόνος τρόπος για να κατέβει η ομάδα κάτω είναι να γίνει επανάληψη του αγώνα της Τούμπας και να παίξουμε με ξένους διαιτητές. Ναι. Άλλος δρόμος για μένα δεν υπάρχει. Και αν υπάρξει, κατά την άποψή μου, θα πρέπει ο κόσμος, χωρίς ούτε εντάσεις ούτε τίποτα, να εξηγήσει στο Σαββίδη με ωραίο τρόπο, πηγαίνοντας στο αεροδρόμιο και μην αφήνοντας την ομάδα να κατέβει στον αγώνα, ωραία, ότι η ομάδα δεν πρέπει να κατέβει κάτω να παίξει. Πρώτα θα σου εξηγήσει εκείνος βέβαια. Γιατί... Ναι, βεβαίως, εννοείται. Είμαι μαζί του, το στηρίζω, εντάξει. Δεν πρόκειται να του βάλω ούτε θέμα Κολοτούμπας ούτε τίποτα. Απλά λέω την άποψή μου και λέω ότι η ομάδα δεν πρέπει να κατέβει για να τους δείξει και σε όλους ότι παιχνίδια πλέον στον ΠΑΟΚ δεν θα παίζεται. Τελειώσαμε. Και όπως νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι κάπου εδώ τελειώνει το παραμυθάκι. Το παραμυθάκι ότι θα μας δίνουν τα καθρεφτάκια και τα παιχνιδάκια και εμείς θα λέμε ναι, πρέπει να τελειώσει. Αυτό περί ΚΑΠΑ 20, από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε καν απαγορευτικό, το... Απαγορευτικό. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με τον Σταύρο. Αν φας μια δεκάδα γκολ, τι θα γίνει. Αυτοί δεν έχουν μπέσα. Δεν έχουν, ρε, τώρα. Τους έχουμε μάθει. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα αυτοί. Με ενδιαφέρουν τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό το λέω. Δεν έχουν μπέσα, θα έχουμε θέμα. Λοιπόν, εγώ με τσάβος λοιπόν να μην κατέβει η ομάδα, ό,τι και να γίνει. Και αν πάρθει άλλη απόφαση, σεβαστήμενη απόφαση, γιατί είναι ο μεγαλομέτωχος της ομάδας, το δέχομαι. Αλλά ο κόσμος, επειδή προφανώς είναι λίγο πιο καλά στο DNA της ομάδας και το πώς πρέπει να αντιδράσει, νομίζω ότι θα πρέπει να μην αφήσει την ομάδα να κατέβει με οποιοδήποτε κόστος. Εμένα ξέρεις ποια είναι η φοβία μου σε αυτό. Ποια? Που σου λέω αρχικά συμφωνώ με σένα. Αλλά τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι ετοιμάζει ο ΠΑΟΚ για τον χρόνο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα του πώς θα είναι η ΕΠΟ. Αυτή τη στιγμή πάει πολύ καλά το προεκλογικό κομμάτι των εκλογών της ΕΠΟ. Εντάξει. Και του χρόνου έχω εγώ τη δυνατότητα να στήσω μια ομάδα να τους καταπιεί. Να πάρω 5 σφίχτες, ρε φίλε, και ένα καλό προπονητή βασικά. Μια κουβέντα, Σταύρο, ναι. Μια κουβέντα να σου πω. Μια κουβέντα να σου πω. Εσύ πιστεύεις ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, όπως λέμε όλοι μας, έγινε από τα πρωταθλήματα και από τα κύπελα? Όχι, φίλε, αλλά δεν έχει μάθει να διαχειρίζεται την ήττα σωστά. Στους αγώνες έγινε, στους δρόμους έγινε. Αγόρι μου, εμείς δεν είμαστε άλλη ομάδα, ξέρουμε ποια ομάδα είμαστε. Α, μπράβο. Ναι. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ούτε για του χρόνου, για την επόμενη ομάδα. Καλά. Που λες ότι αν τυχόν χαθούν 3 βαθμοί και πάει λέγοντα. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι μπορεί να κάνω λάθος. Ας χάσεις εσύ πρωτάθλημα για 3 βαθμούς και έλα να κάνεις εκπομπή. Πρωτάθλημα για 1 βαθμό, δεν με ενδιαφέρει, το καταλαβαίνει. Εσένα σε ενδιαφέρει. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου, δεν είπα εγώ ότι είναι σωστή. Αυτή είναι η άποψή μου. Να πω και κάτι τελευταίο και να κλείσω. Ναι. Με όλο το σεβασμό, έτσι. Παιδιά, η εκπομπή πλέον έχει γίνει 40 λεπτά, έτσι το έχετε πάρει χαμπάρι. Για τις διαφημίσεις λες. Είναι η περίοδος τέτοια λίγο που... Όχι, δεν είναι μόνο οι διαφημίσεις, είναι και η προηγούμενη εκπομπή. Οι οποίοι λες και το κάνουν επίτηδες, τελειώνουν 12 και 10. Και εμείς τελειώνουμε 2 και 5 και 10, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, να είσαι καλά, οκ. Okay. Πολύ ευγενικά και πολύ ευγενικά. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Πάμε, συνεχίζουμε. Καλησπέρα. Ναι. Έπεσες. Στον επόμενο, καλησπέρα. Έλα. Τι έγινε, παιδιά, ντροπαλή ξαφνικά. 23-10-287-888 και 6-45-287-888. Από τις πρώτες γραμμές και από τα πρώτα μηνύματα. Νομίζω ότι είναι φλού η κουβέντα, Δημήτρη. Φλού είναι η κουβέντα. Εντάξει, έχουμε κάποια δεδομένα. Δεν έχουμε κανένα δεδομένο. Με αυτούς αν αύριο δεν υπογραφεί τίποτα, φυσικά δεν υπάρχει θέμα συζήτησης. Εντάξει, εννοείται. Αλλά πάμε στο ενδεχόμενο να υπάρχει εξέλιξη η οποία ξεκίνησε από το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και από τις κινήσεις του ΠΑΟΚ και τις δηλώσεις του Σαββίδη, για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτή την εξέλιξη, την πρώτη αρχική με τους 7 και μια πιθανή επανέλεξη κυπέλου. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Τηλεφωνώ από Αθήνα, είμαι φιλάθλος του ΠΑΟΚ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Βόλεϊ. Ναι. Είναι από τις ελάχιστες που μας δίνουν οι χαρές.
Και από εκεί και μετά θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στα σημαντικά αυτά γεγονότα που φαίνεται να γίνονται στον χώρο του ποδοσφαίρου. Για μένα το πρώτο και το μεγαλύτερο κακό είναι ότι με 4 χρόνια το Σαββίδη πρόεδρο δεν καταφέραμε να βρούμε ένα βηματισμό. Ναι. Δεν κατηγορώ το Σαββίδη προς Θεού. Ίσα-ίσα πιστεύω ότι είναι η μοναδική φορά τα τελευταία 30 χρόνια που βρήκαμε πραγματικά έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να βοηθήσει την ομάδα με όλες τις απόψεις. Κατηγορώ το περιβάλλον του ΠΑΟΚ και σε ένα ποσοστό και εσάς τους δημοσιογράφους. Γιατί σε πολλά πράγματα δεν γράφεται αυτά που πρέπει. Μάλιστα. Και αν θέλετε μπορώ να αναφερθώ σε 2-3 πράγματα έτσι επιγραμματικά και συνάδελφους. Αν αφορά εμάς, ναι, αν αφορά άλλους συναδέλφους. Όχι εσάς. Γιατί εσάς η παρέμβασή σας στην ομάδα γίνεται με τα γραπτά σας και τα λεγόμενά σας. Σε τι διαφωνείς με εμάς, αδελφέ, θα συζητήσουμε. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα όταν έγινε η πρόσληψη του Βεζιρτζή στον ΠΑΟΚ, εγώ ίδιος έστειλα ένα mail στην ΠΑΕ για το TST Βεζιρτζής, αλλά εσείς δεν αναφέρατε ένα από τα σημαντικότερα πράγματα, ότι ο Βεζιρτζής είναι αυτός που έδιωξε τον Παντελάκη από την Προεδρία της ΠΑΕ. Αυτό και έβαλε τον Καλαφάτη. Τον οποίο, ο οποίος Καλαφάτης μαζί με το γιο του και το Βεζιρτζή είναι από τους ελάχιστους που εκμεταλλεύτηκαν πολιτικά τον ΠΑΟΚ για να έχουν μια πολιτική σταδιοδρομία. Είναι μια άποψη αυτή που καταθέτεις και μπορείς να σου πει άλλα 50 πράγματα που είναι θετικά για το Βεζιρτζή. Και άλλα 50 για τον Καλαφάτη που σου έδωσε το τελευταίο πρωτάθλημα. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Παντελάκης ήταν ο μεγαλύτερος παράγοντας, το αναφέρατε. Και τον αγαπούσαμε και το σεβόμαστε και εννοείται. Απλά γενικά. Ο δημοσιογράφος που φταίει γι' αυτό. Ο δημοσιογράφος που φταίει. Ναι. Γιατί δεν το γράψατε, όχι. Για το ποιος είναι ο Βεζιρτζής. Ακριβώς. Εντάξει τώρα, φίλε, μακάρι να ήταν αυτά τα προβλήματα. Τα θετικά του δεν φτάνουν, δηλαδή δεν θα είχαμε ώρα να αγαπούμε τα θετικά του. Μπράβο. Έγινε μια συνάντηση πριν από 15-20 μέρες στη Super League, η οποία ήταν συνάντηση των ιδιοκτητών. Και εκεί ο Σαββίδης καταφέρθηκε εναντίον των παραγόντων του Ολυμπιακού, γιατί δεν ήταν ο Μαρινάκης. Ναι. Συναντήθηκε όμως με τον Μιλισανίδη, ο οποίος αρνείται ο ίδιος επίσημα ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με την ΑΕΚ. Άρα γιατί συναντιέται με τον Μιλισανίδη. Φίλε, τώρα να στο θέσω λαϊκά για να το καταλάβεις. Βεβαίως. Έτσι γουστάρει. Πού το αρνείται αυτό, πού το αρνείται. Δηλαδή, πώς θα το δώσω να καταλάβεις αλλιώς. Γουστάρει να δει τον Περισσανίδη. Έχει μια συμμαχία με τον Περισσανίδη. Πάει καλά η συμμαχία και το αντιλαμβανόμαστε και εμείς σε όλα τα επίπεδα. Να πάει μόνος του, ξεβράγοντας τα μπούργια. Όχι, σας είπα όμως ότι ο Μελισανίδης ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει σχέση με την ΑΕΚ. Δεν ισχύει αυτό. Εντάξει, αυτό ξέρεις και εσύ και εγώ και όλοι μας ότι δεν ισχύει. Ότι είναι για τους τύπους αυτό. Προχθές πήγε την ΑΕΚ εκπροσώπηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, τι να λέμε, τα μένουμε στους τύπους τώρα. Τζάμπα χρόνο χάνουμε. Εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί τώρα. Εντάξει, αν μου δίνετε τη δυνατότητα να σας πω δύο πράγματα. Και για σχετικά αν μπορείς στο θέμα που έχουμε, γιατί περιμένουν κι άλλοι. Στο θέμα το συγκεκριμένο που έχουμε. Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε, η θέση του ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολη. Ωραία. Γιατί είναι στην κόψη του ξηραφιού. Ναι. Αλλά εγώ από τον ΠΑΟΚ θα περίμενα, πέρα από το αν θα κατέβει ή θα κατέβει με τον Ολυμπιακό, να καταθέσει πολύ πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί το πρόβλημα του πρωταθλήματος είναι στο πώς είναι δομημένο. Στο πώς γίνονται οι επιλογές των διαιτητών. Από τη Θεσσαλονίκη, α πούμε, υπάρχει ένας διαιτητής. Πριν 3 χρόνια κατάθεσε την αρκαδία. Στο ότι. Η πρόταση που κατατίθεται, ας πούμε, από τον Πανόπουλο είναι μια συνέχεια της πρότασης του Μποροβίλου που δεν λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι πόσα λεφτά θα παίρνει ο διαιτητής. Το πρόβλημα είναι ότι πρώτα μιλάει και για επαγγελματική διαιτησία. Να φύγετε. Ναι. Το πρόβλημα όμως στο πρωτάθλημα είναι ότι πρώτα είχαμε 10 αθηναϊκές ομάδες, τώρα έχουμε πολλές επαρχιακές τις οποίες συντηρεί και έχει σχέσεις ο Ολυμπιακός. Για αυτά τα θέματα ο ΠΑΟΚ δεν κατέθεσε κάποια πρόταση. Έχει καταθέσει 3 χρόνια προτάσεις και προχθές, γιατί είσαι ανενημέρωτος. Εγώ είμαι ανενημέρωτος. Ανενημέρωτος, είσαι ξεκάθαρα. Γιατί μειώνεις τον ΠΑΟΚ τώρα, γι' αυτό τώρα αρπαζόμαστε. Εντάξει, ναι, προχθές ήταν η ομάδα, η μόνη μεγάλη ομάδα που τάχθηκε μαζί με την ΑΕΚ, είναι η αλήθεια, υπέρ ανακατανομής των χρημάτων και να πάρουν οι μικροί πολλά περισσότερα. Ναι. Αυτό δεν δηλαδή βοηθάει στο σωστό ανταγωνισμό και στην έλλειψη εξαρτήσεων. Το σωστό ανταγωνισμό, ξέρετε πώς τον χτυπάει. Όταν θα μειωθούν οι ομάδες δορυφόροι του Ολυμπιακού μειώνοντας τον αριθμό τους, κάνοντας πρωτάθλημα, ας πούμε, με 10 ομάδες, με 4 γύρους, όταν θα θες ένα βασικό, εντάξει, το πώς διεξάγονται τα play-off. Διότι ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να είναι το μόνο πρωτάθλημα που ο πρώτος δεν παίζει play-off, παίζουν όλοι οι άλλοι, παίζουν 60 αγώνες, ο Ολυμπιακός παίζει 30, οι ΠΑΟΚτζίδες κάνουν διακοπές 20 μέρες και του Ολυμπιακού 3 μήνες. Έγινε, φίλε. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γιατί έχουμε άλλο θέμα και ξεφύγαμε. Πάμε στους επόμενους. Καλησπέρα. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια. Να τα βάλουμε λίγο κάτω, ρε παιδιά, να τα για πάρουμε τα πράγματα. Για το συγκεκριμένο που είπαμε, έτσι, μην ξεφεύγουμε. Για ποιο, για την τιμωρία.
Ναι, για το γιατί, τι... για το αν θα κατεβεί ο Πάουκ. Μπορούσε να κάνει, ναι. Ναι, λοιπόν, εγώ θέλω να ξεκινήσω από κάτι. Να το συμφωνήσουμε για να προχωρήσουμε παρακάτω. Ό,τι απόφαση αν πάρει αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Ιβάν Σαββίδης, θα την πάρει για το καλό του Πάουκ, με βάση το γνώμονα το καλό του Πάουκ, ή έχουμε αμφιβολία επάνω έλλειψη εμπιστοσύνη στο αν θα κάνει κάτι για κακό του Πάουκ. Εμείς εδώ δεν έχουμε καμία αμφιβολία. Καμία αμφιβολία. Ούτε εγώ έχω καμία αμφιβολία. Οπότε ξεκινάμε άλλο τι θα πω. Γιατί το αν θα πάρει κάτι σωστό ή λάθος θα αποδειχτεί. Mm. Θα αποδειχτεί σε βάθος χρόνου. Με το μυαλό μας τώρα εμείς δεν μπορούμε να πούμε αν είναι σωστό ή λάθος όποια απόφαση αν πάρει. Ναι. Οπότε εγώ ξεκινάω ότι αυτός ο άνθρωπος θα πάρει απόφαση για το καλό του Πάουκ. Για τις προθέσεις του ποτέ δεν αμφιβάλαμε. Ναι. Εγώ προβληματίζομαι. Μπράβο. Για την συναισθηματική φόρτιση της απόφασης. Για το αν θα βγάλει εγωισμό. Ναι, δηλαδή εγώ γι' αυτό προβληματίζομαι. Όχι Φέρετε. Εγωισμό. Μπορεί να θέλει να ικανοποιήσει το λαϊκό αίρισμα π.χ. όπως έκανε σε περιπτώσεις παλιότερα. Το οποίο σε επίπεδο πρακτικής σκέψης δεν συμβαδίζει. Ναι, αλλά η πρόθεσή του όμως καλή θα είναι. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, αυτό, ένα αυτό. Βάζω αυτό. Ναι. Δεύτερον, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, ρε παιδιά. Ναι. Γίνεται ένας αγώνας Ολυμπιακού, πάω από Ολυμπιακού στο κύπελλο. Ναι. Ο αγώνας αυτός πάει έτσι όπως τον ξέραμε ότι θα πήγαινε και στο τέλος ο ίδιος ο λαός του ΠΑΟΚ απαιτεί ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να διακοπεί. Ναι. Οι επεισόδια ίσως να μην γίνονταν αν το φύγετε ακούγονταν και παίρναμε ομάδα και φεύγαμε και μπορεί να μην γίνονταν επεισόδια. Ναι. Τα λέω καλά μέχρι εδώ. Ναι. Τα λέω. Οπότε υπάρχει, δηλαδή, αυτός ο αγώνας εμείς θέλαμε να διακοπεί. Διακόπτεται. Βγαίνει και λέει ο πρόεδρος ακριβώς οι δηλώσεις, ο Σαββίδης, ότι εγώ δεν κατεβαίνω αν δεν επαναληφθεί αυτός ο αγώνας μαζί με ξένο διαιτητή. Ωραία, αυτό ήταν μια δήλωση στιγμής, μετά τον αγώνα. Ναι, έτσι είναι. Από αυτόν τον αγώνα όμως και μετά παίρνουμε τα δεδομένα. Και λέμε τι, ότι από αυτόν τον αγώνα και μετά γίνεται μια κοσμογονία, ο ΠΑΟΚ μπαίνει μπροστά, συντάσσεται πίσω από τον ΠΑΟΚ, κυβέρνηση, ΑΕΚ, άλλες ομάδες, ο Πανετολικός, δηλαδή διακόπτουμε ολόκληρο θεσμό και συντάσσονται πίσω από τις θέσεις του ΠΑΟΚ για τη διαφορά και για το ολόκληρη κυβέρνηση. Άλλαξε η ατζέντα της κυβέρνησης. Όχι μόνο αυτό. Ναι. Και τι, είναι πρωτοφανές η ομάδα που έχει κάνει το επεισόδιο να βγαίνει με δίκιο σε αυτή τη χώρα. Ναι. Επιτέλους η ομάδα που κάνει το διακοπή αγώνα παραδέχτηκε μέχρι και η κυβέρνηση ότι δεν το διακόψαν έτσι στον αγώνα, τον διακόψαν γιατί είχαν δίκιο. Γιατί δεν πάει άλλο. Γιατί δεν πάει άλλο μάλλον, γιατί είχαν δίκιο. Γιατί δεν πάει άλλο. Γιατί το πέναλτι μπορεί να στο άλλο, εντάξει, μπορεί να πέναλτι, ήταν δεν τρέχει, εντάξει. Άμα να διακόπτουμε κατά αγώνα για να πέρα δεν λέγεται, κάνουμε τίποτα, είσαι βίος. Αλλά εδώ δεν πάει άλλο. Και βλέπουμε ότι αλλάζει ολόκληρη ατζέντα. Διακόπτουμε τον κύπελο, φέρνουμε τη FIFA, βλέπει τη FIFA ότι εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα και καταλήγουμε σήμερα, ό,τι και να λέτε ρε παιδιά, ό,τι και να υπογράψει μεθαύριο, η εγκληματική οργάνωση με τη μορφή που έχουμε τουλάχιστον αυτή εδώ, έχει τελειώσει. Θες να κερδίσεις χρόνο αύριο, θες να κερδίσεις και άλλο χρόνο. Έχει τελειώσει, δεν πάει. Γιατί ξανά θα ξανακάνω εγώ επεισόδια ή εκεί ο Παναθηναϊκός και θα ξαναπεί ο Κουντουβής Brexit ή τους διώχνετε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτοί να μείνουν εκεί μέσα. Αυτό το πράγμα είναι θέμα χρόνου. Γίνονται και εκλογές, γίνονται και μεγάλες αλλαγές και στη Super League. Δηλαδή αυτό που ακούστηκανε προχθές είναι για μένα η μεγάλη μαγιά έγινε στη Super League. Ποιος την έπω με τη FIFA και τον Κουτσοκούμνη. Η μεγάλη μαγιά έγινε στη Super League. Ότι επιτέλους οι μικροί καταλαβαίνουν ότι κανένας δεν έχει συμφέρον. Μην ακούω τώρα από βιβλίο, κανένας δεν έχει συμφέρον να είναι δορυφόρος. Ούτε γίνεται επειδή το γουστάρει. Γίνεται γιατί έχει πρόβλημα. Ναι. Και κοιτάει πως θα πάρει κατά δανεικό να σώσει κατηγορία να μην χάσει τα λεφτά που έβαλε ο καθένας. Άρα καταλήγοντας, πού καταλήγεις. Εγώ καταλήγω, καταλήγοντας, ότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να έχει πρόβλημα με τον εσωτερικό εχθρό για να πάρει μια απόφαση. Εγώ αν δεν γίνει τίποτα και όντως πάει σε κοροϊδία το πράγμα και μείνει και τιμωρία έτσι όπως είναι κτλ. Εγώ λέω να μην κατέβει. Αν γίνει όμως φουλ κοροϊδία. Αν όμως πάρουμε και πέντε πράγματα, δηλαδή λειτουργήσει η επιδιοποίηση διοντολογίας που λένε και άμεσα ξυλωθούν και δούμε ότι ένα πράγμα αρχίζει και λειτουργεί, τότε ρε παιδιά, γιατί να χάσω τρεις βαθμούς ρε παιδιά από το επόμενο πρωτάθλημα δηλαδή. Και αν εγώ του χρόνου, γιατί ξέρεις θα περάσει ο χρόνος, τα έχουμε αυτά. Γιατί θα σου λένε δεξιά και αριστερά, θα σε κοροϊδεύουν ότι έκανες κολοτούμπα. Ποιο, ναι, εδώ σου έχω ξύλωση την οργάνωση. Να βγεις να επικοινωνήσεις ρε Κόλκα και Τζορμπατζόγλου, ότι εγώ ξύλωσα, εγώ ο ΠΑΟΚ ξύλωσα όλο το παρακράτος και θα μου πεις ότι έκανα και κολοτούμπα, ότι γουστάρω θα κάνω, που γράψουν κόλκα αυτέ. Είναι ΠΑΟΚ και θα κάνω αυτό που γουστάρω. Οι δικές σου θα στα λένε.
Αυτό λέω. Δεν μπορεί εγώ να έχω τώρα τον εσωτερικό εχθρό και να έχω πρόβλημα με τον Παοκτσί, αν θα πάρω μια απόφαση για τον καλό της ομάδας. Αυτό λέω από την αρχή. Μάλιστα. Πολύ σωστός. Έγινε. Η περιέγραψε προχθές, έκανε ένα ωραίο άρθρο και οι δύο κάνανε ένα ωραίο άρθρο και περιέγραψε πως είμαστε εμείς ακόμα παμφιλουχία. Πως είμαστε οι Θεσσαλονικείς, οι Αθηναίοι, οι εκτός επαρχίας κτλ. Και τους έβαλε όλους να σκύνονται μπροστά. Αλλά να πω κάτι άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Όταν θα έχουν περάσει 12 μήνες και θα φτάνει Μάιο του χρόνου και, και οι τρεις βαθμοί αυτοί για κάποιο λόγο σου στερείς κάτι, ξέρεις θα πεις τότε. Λέω εγώ, τότε όμως, μετά από 12 μήνες. Ρε παιδιά, μήπως ήταν ένα καπρίτσιο τότε και τζάμπα, δηλαδή εντελώς τζάμπα, και τι έγινε. Ναι, άμα δηλαδή κατεβαίναμε, δεν το πιστεύω αυτό. Τι θα λέμε τώρα, γιατί. Δεν το πιστεύω, όχι. Τι δεν πιστεύεις. Ότι θα σκεφτεί κανείς οποτεδήποτε τους μείον τρεις βαθμούς. Τι λες, να πάω από το άθλημα με τρεις βαθμούς. Ναι, 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 γιατί εγώ έχω μια μεγάλη ελπίδα αυτή τη στιγμή ότι το επόμενο πρωτάθλημα δεν έχει καμία σχέση με τα επόμενα, με τα προηγούμενα. Δεν ξέρω, αλλά έτσι όπως είναι το πράγμα και με την κυβέρνηση έτσι όπως το πάει, εγώ πιστεύω ότι το επόμενο πρωτάθλημα, τουλάχιστον σαν αυτόν εδώ, δεν θα είναι. Να είσαι καλά, φίλε. Τα λέμε, καλό μας ημέρα. Δεν το λέω, εγώ σου είπα αν δεν γίνει τίποτα και το κλείνω. Ναι. Αν δεν γίνει τίποτα όντως και μας κοροϊδέψουν και πάει η κοροϊδία σύννεφο και ο Κοντονής δηλαδή δεχτεί ότι αναβολές και τα λοιπά, μη κατέβεις. Εντάξει. Αλλά άμα όμως πάρεις το 70%, το 60%, κάτσε ρε φίλε. Γιατί να κάνω κακό στον Μάγαν δηλαδή. Ωραία. Ναι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Το ανοίξαμε σήμερα το θέμα, με καλή διάθεση τοποθετηθήκατε. Α, περιμένουμε τώρα τα δεδομένα. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Έτσι, δηλαδή, ποιο να εμπιστευτείς από όλους αυτούς εκεί κάτω. Ακούσαμε και το Σαββίδη. Και ο Σαββίδης ακούει. Έτσι και αυτό να το θυμόμαστε. Και περιμένουμε την αυριανή ημέρα. Λοιπόν, κάποια ακόμα μηνύματα να δούμε. Πήγε παρατέρτο, παραδέκα. Έχουμε και τη σύνδεση με την αναδομό. Διαβάζουμε στο ΠΑΟ Κοστέρ καταρχάς για το μπάσκετ ότι ένας από τους αθλητές που τσεκάρει ο Σταυρόπουλος στην Αμερική είναι ο γιος του Ντέμπς, ο οποίος ήρθε από το πουθενά πριν από 20 χρόνια και χωρίς πολλές περγαμηνές, πραγματικά έχει μια φοβερή παρουσία. Αντικατέστησε τον Σκοτ Σκάιλς και τον διάλεξε ο ίδιος ο Σκοτ Σκάιλς που ήταν προπονητής. Mm. Και τώρα ο γιος του κάνει μια προσπάθεια στο πανεπιστήμιο. Με ποιον ήταν δίδυμο? Με τον Μπόνερ. Μπράβο, δεν τον πάτσο, τον μπασκετική. Ποιος όμως έδινε καμιά μπουνιά, μπορεί να έφυγε το κεφάλι σου, 80 μέτρα. Ναι. Όπου τη Μοσχάρη ήταν εκείνη. Την έζησα και την πορεία, είχα και δημοσιογραφικά και στην Αθήνα και στα παιχνίδια. Φοβερή άμυνα ως ομάδα. Εκπληκτική άμυνα. Πάμε να σπάμε μια γραμμούλα. Ένας ακόμα φίλος τελευταίος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Γεια σας, παιδιά. Γεια. Θέλω να πω κι εγώ, αφού πρώτα πω συγχαρητήρια στην ομάδα Βόλεϊ. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, ο Ολυμπιακός σαν σύλλογος είναι μια ομάδα που είτε το θέλουμε είτε όχι βρίσκεται πάντα σχεδόν σε τελικούς όλων των ομαδικών αθλημάτων. Ήλπιζε φέτος να πάρει όλα τα πρωταθλήματα σε όλα τα αθλήματα ομαδικά. Ναι, ναι. Και τα κύπελα. Άντρες, γυναίκες. Η φετινή ομάδα του Ολυμπιακού στο Βόλεϊ ήταν πολύ καλύτερη και είχε περισσότερο βάθος από ό,τι η περσινή. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν είναι. Και εμείς ήμασταν πιο ομάδα από αυτούς πέρσι, γιατί ήμασταν από την αρχή η ίδια ομάδα. Αλλά με μια προσθήκη, δύο προσθήκες μέσα στη σεζόν. Αυτό, και λοιπόν, παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ πήρε τρία μάτς και άλλα δύο τα έκανε δώρο. Σωστό. Κάνει τη φετινή μας νίκη στη σειρά αγώνων, κάνει ακόμα πιο σημαντική από ό,τι η περσινή. Ναι. Έτσι πιστεύω. Ναι, ναι. Τώρα για το Σαββίδη να πω ότι εκείνη την ώρα μίλησε που έκανε τις δηλώσεις ότι δεν θα κατεβούμε, ίσως μίλησε εν θερμό, όπως σκεφτήκαμε και οι περισσότεροι και ίσως να ταχτήκαμε και στο πλευρό του. Παρόλα αυτά, ό,τι και αν είπε, ό,τι και αν έκανε, είχε αποτέλεσμα. Είχε αποτέλεσμα. Έτσι. Είχε αποτέλεσμα, δεν ξέρω τώρα πόσο, κατά πόσο η κυβέρνηση λειτουργήσε αυτόνομα, χωρίς να λάβει υπόψη τις δηλώσεις του Σαββίδη ή κάπως επηρέασε και ο Σαββίδης. Όχι, ήταν ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση από εκεί που είχε στην ατζέντα το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα άλλαξε την ατζέντα την και επόμενη μέρα. Η διαφθορά που οδηγεί στη βία. Από την επόμενη μέρα ακριβώς. Κατάλαβες τι κατάφερε ο ΠΑΟΚ? Ναι. Ο Σαββίδης με αυτή τη στάση του τέλος πάντων.
Τώρα το θέμα είναι από εδώ και πέρα, βέβαια είναι σε δύσκολη θέση επικοινωνιακά ο Σαββίδης. Mm. Εμείς τον κάνουμε σε δύσκολη. Αυτό που λέει ο Τσορμπατζόγλου ότι έχει να λογοδοτήσει σε εισαγωγικά σε κάποιους οπαδούς του ΠΑΟΚ που λένε εντάξει μην πάρεις πίσω την απόφασή σου, εμείς είμαστε επαναστάτες και τέτοια. Είναι όντως σε κάποια δύσκολη θέση, αλλά κοιτάμε παιδιά το συμφέρον της ομάδας που είναι αποκλειστικά το πώς θα είμαστε την καινούργια χρονιά. Άρα που καταλήγεις? Πέρα της απόφασης να κατεβάσει μία ομάδα όποια θέλει στο Καραϊσκάκι. Ακόμα και την ανάλογα τι έχουμε πάρει, εντάξει, όχι... Είτε 20, είτε 17, είτε μεγάλη ομάδα, ό,τι θέλει. Α, το δέχεσαι και αυτό. Τη μεγάλη ομάδα. Την ΚΑΠΑ 20. Βέβαια το δέχομαι. Μάλιστα. Όποιος πιστεύει ότι θα τελειώσει 6-0, γελιέται. Να ξέρετε, καλά, εντάξει. Ο Ολυμπιακός είναι σε κακή κατάσταση. Εντάξει, άστο αυτό, άστο. Είναι σε κακή κατάσταση ο Ολυμπιακός. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι. Άλλος ένας φίλος που κάλεσε, μην καλείτε άλλη, διότι πάμε. Καλό μεσημέρι. Έλα. Τον έφαγε αυτόν, τον έχει φάει, είμαι σίγουρο. Χρήστο, τον έχει φάει αυτόν. Τον έκοψε. Μηνύματα για το θέμα αυτό για να το κλείσουμε και απόψεις από φίλους ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Ο φίλος μας ο Δαμιανός που πάντα συμμετέχει από τις Ηνωμένες Πολιτείες με τα μηνύματα του. Επιχειρηματικά, αν το δεις, μείον 3 βαθμοί σε μια προσπάθεια να φέρεις πίσω όλους αυτούς που σε αμφισβητούν είναι τίποτα. Και θα μείνει και στην ιστορία ως ακόμα μια κίνηση παρόμοια με αυτή του Βουλινού. Win-win και για τον κόσμο και για το Σαββίδι. Προφανώς εννοεί η απόφαση να μην παίξει ο ΠΑΟΚ. Δεν υπολογίζεται παραμέτρους. Κάθομαι εγώ τώρα και κάνω τον συνήγορο διαβόλου συνεχώς και θα φανεί να πούμε ότι είμαι φανατικά υπέρ του να κατέβουμε που δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλά παραδείγματος χάρη, σε ένα deal που έχει γίνει σε τόσο υψηλό επίπεδο, δεν μπορούμε να ξέρουμε τις παραμέτρους των συζητήσεων ωραία, που υπάρχουν. Δεν ξέρεις δηλαδή τι είπε ο Σαββίδης στο Μαξίμου. Ναι. Μπορεί να είπε στον, ξέρω εγώ, αν συνάντησε τον Τζίπρα ή τον Παπά ή τον Κοντονή, να του είπε: κοίτα να δεις, αδερφέ, άμα μου δώσεις αυτό, αυτό και αυτό. Ωραία, εγώ θα κατέβω. Χθες όμως είπε στο γήπεδο: ναι, έχουν γίνει βήματα, δεν κάνω πίσω, κάποια πράγματα δεν ξεπερνιούνται. Σου δίνει να καταλάβεις ότι ακόμα δεν είναι ικανοποιημένος. Δεν είναι ψημένος, ναι. Δεν είναι ικανοποιημένος από αυτά που έχει πάρει. Ναι, ναι, γι' αυτό περιμένουμε να δούμε αύριο τι θα υπογράψει. Τι θα υπογράψει η κυβέρνηση με τη FIFA και την ΕΠΟ και από εκεί και πέρα περιμένουμε την πρώτη επίσημη τοποθέτηση του ΠΑΟΚ πάνω σε αυτό το θέμα, η οποία δεν υπάρχει. Εμένα ξέρεις τι με τρελαίνει, το ότι προτρέχουμε. Έχουμε ρε φίλε έναν ηγέτη, τον γουστάρεις, δεν τον γουστάρεις, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Αυτός όμως έχει τις παραμέτρους όλες πάνω του. Ναι. Και από τη στιγμή που έχεις εμπιστοσύνη ότι ρε φίλε το σκεπτικό του θα είναι για καλό. Ωραία. Γιατί αναθεματίζεις επιλογές? Κάθε κουβέντα που γίνεται είναι καλοπροαίρετη. Καλά. Εδώ κουβέντα. Τώρα. Εδώ. Γιατί γενικά δεν νομίζω να είναι καλοπροαίρετη. Λοιπόν, ένα λεπτό λίγο. Ένας φίλος γράφει για τον πασαδόρο του Φίνικα, τον Πάρης που έγραψε «Όνειρό μου να παίξω στο γεμάτο παλατάκι με τον ΠΑΟΚ». Και ο Ανδρεάδης του Φίνικα είχε πει τον Δεκέμβριο ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Άλλος φίλος ρωτάει τι συνέπειες μπορεί να υπάρχουν αν κατέβει η ομάδα και καθίσει παθητική, χωρίς να κουνιούνται οι παίχτες. Δυσφήμιση του αθλήματος δηλαδή. Ναι. Ή απλά να κάθεται στη σέντρα άπραγη. Δυσφήμιση του αθλήματος. Διαβάζουμε στο SDNA ότι ήρθε η επιστολή. Η FIFA απέστειλε στον Κοντονή την επιστολή με τα συμφωνηθέντα. Τα οποία συμφωνηθέντα... θα τα θυμίσουμε σε λίγο. Ποια είναι τα συμφωνηθέντα? 2-3 πράγματα περίμενε ο Κοντονής, δηλαδή να αποσύρει η ΕΠΟ την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είναι η ενεργοποίηση της Επιτροπής Διοντολογίας και ένα ακόμα είναι αυτό που περίμενε γράφος ο Κοντονής. Πάμε όμως στη σύνδεση που κάνουμε την αναδομό για να το κλείσουμε σε λίγο. Ο Βαγγέλης ο Μπέντας είναι μαζί μας. Βαγγέλη. Καλησπέρα και σήμερα στην όμορφα παρέα του Λίμπερο. Τι κάνετε, παιδί? Καλά, καλά. Εσύ πώς είσαι? Καλά. Ή μάλλον τι δεν κάνουμε τώρα με 28 βαθμούς έχει, πρέπει να είμαστε ήδη παραλίες. 28 έχει. Ναι. 28 έχει, ρε, 28. Μπράβο. Καταγεγραμμένη. Και λοιπόν, πώς είστε τώρα, τι σπιτάκι έχετε εκεί, να δείτε, χτυπάει ο ήλιος πολύ, το πιάνει ζέστες και να δείτε εδώ.
Λοιπόν, πάμε σε δύο άριστες περιπτώσεις για σήμερα. 14. Διαμέρισμα Πατριάρχου Ιωακήμες Βόλου Γωνία, Θεά Πλατεία Εκκλησία, εκ του ορόφου, 100 τετραγωνικών, 2 δωματίων με δυνατότητα για τρίτο, αν χρειαστεί φυσικά. Σάλωνο κουζίνα, πλήρως ανακαινισμένο το 2012, με θωρακισμένη πόρτα, κουφώματα και ό,τι άλλο χρειάζεται για να είναι άνετο, ασφαλές και ευχάριστο. Θέρμανση ατομική φυσικού αερίου, στα 4,50 τιμή αρχική συζητήσιμη. Αυτό είναι, βλέπει Ναυαρίνο. Αυτό βλέπει εκκλησία, δεξιά είναι το Ναυαρίνο. Ναι, το βλέπει, είναι οριακά. Ναι. Οριακά, ναι. Είναι από την άλλη μεριά, από τη δεξιά μεριά δηλαδή. Βλέπει την πλατεία αριστερά και την εκκλησία και δεξιά βλέπει λίγο το Ναυαρίνο, ναι. Ωραία. Τι άλλη περίπτωση? Λοιπόν, και πάμε και στην πλατεία Ναυαρίνου τώρα, χαμηλά με Τσιμισκή, διαμέρισμα τετάρτο ρόφου 95 τετραγωνικών, 3 δωματίων, ξεχωριστό σαλόνι κουζίνα, πλήρως ανακαινισμένο και αυτό προδιετίας, σε άριστη κατάσταση με θωρακισμένη πόρτα και κουφώματα αλουμινίου, αποθήκη 4 τετραγωνικών μέτρων εντός του διαμερίσματος, θέρμανση ατομικού φυσικού αερίου και αυτό και τιμή στα 4,20 αρχική συζητήσιμη. Άρα έχουμε δύο κέντρο Βαρβάτα. Δυνατά, μεγάλα, για οικογένεια ή για συγκατοίκηση ή για εργένη που έχει επιδώσει σοβαρές θέματα κρίσιμα. Σε ποιο τηλέφωνο επικοινωνούμε, Βαγγέλη μου? Λοιπόν, για αυτές τις προτάσεις και πλήθος άλλων για πώληση ενίκιο στο κέντρο Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, εάν υπάρχουν ιδιοκτήτες που θέλουν να διαθέσουν το ακίνητο στην αγορά, θα μας βρουν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2311-242-119, 2311-242-119 ή μπορούν να μας βρουν στα γραφεία μας Αγία Σοφίας 18 στον έκτο όροφο. Ωραία. Ας έρθουν οι άνθρωποι εκεί πέρα ή ας τηλεφωνήσουν. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Βαγγέλη μου. Να είσαι καλά και τα χαιρετίσματά μου σε όλη την Αναδόμο. Θα τα δώσουμε. Να είστε καλά, παιδιά. Yeah. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Δύο λεπτά πριν τις 2 σιγά σιγά θα κλείσουμε και σήμερα. Μπάσκετ δεν μας είπες τίποτα. Αναφερθήκαμε μόνο στο αυτή την πληροφορία που γράφεται και στο ΠΑΟΚ 24 από τον Νίκο τον Σκοβίτη για τον γιο του Ντεμπς. Πώς είναι έτσι? Λοιπόν, τον οποίο παρακολουθεί μεταξύ άλλων ο ΠΑΟΚ και ο Νίκος Σταυρόπουλος στο Πόρτσμουθ. Το μπάσκετ που ότι θα το μας αποσχολήσει Σάββατο, και έτσι. Αύριο, ναι. Με στην ΑΕΚ, εντάξει, θα μας απασχολήσει αύριο περισσότερο. Η ΑΕΚ σε φιλικό έχασε την Κηφισιά χθες. Σε φιλικό Άξι. Παιχνίδι. Κάποια στιγμή από εφημερίδες που πρόσκειται στον Ολυμπιακό περιμένουμε και την ενημέρωση για το πόσο έλειξε το χθεσινό παιχνίδι. Αν έγινε, πόσο ναι, δεν υπάρχει φιλικό. Κάποια αναφορά. Προφανώς θα περιμένουν κάποιο. Θα περιμένουν μάλλον το πέμπτο μάτς. Θα περιμένουν και θα ενημερώσουν σχετικά για το αποτέλεσμα. Αυτά. Προς το παρόν. Άντε να πούμε χορηγούς και να φύγουμε. Γιατί ούτε για Βόλη προέκυψε η είδηση για το πρόγραμμα, ούτε ποδοσφαιρικά έχουμε οριστικά πράγματα. Ήρθε η επιστολή, έγιναν κινήσεις. Θα περιμένουμε την απόφαση τώρα από την κυβέρνηση για το αν ικανοποιείται από όσα παίρνει εγγράφος από τη FIFA για να ξεκινήσει ή όχι το κύπελο. Ωραία. Λοιπόν. Και μετά να ακούσουμε και τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, και ενώ πράγματι αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία και υπάρχει ζέστη. Ένα τελευταίο μήνυμα από φίλο. Παντελάκης και Βουλινός ακούγονται για να θυμηθούμε τη στάση του λαού του ΠΑΟΚ απέναντί τους και τι έκαναν για να φύγουν. Ένα τελευταίο μήνυμα για όλα αυτά που ακούσαμε σε μια ημέρα που κυριαρχεί γενικώς στη χώρα και μια ακόμα πολύ κακή είδηση με την χρεοκοπία της εταιρείας Ηλεκτρονική Αθηνών με 45 καταστήματα σε όλη τη χώρα και περίπου 500... πάνω από 450 εργαζόμενους, 45 περίπου καταστήματα, κάποια μάλιστα τώρα κάναν και πρόσφατα ανακαίνιση ή μετεγκαταστάθηκαν αλλού. Δεν θέλω να το πιστέψει η αγορά ότι θα κλείσει, ακούγονταν εδώ και καιρό και όμως έκλεισε και μάλιστα η διοίκηση έκανε λίγο πριν συνέντευξη τύπου όπου παρουσίασε τους λόγους που οδηγήθηκε στην χρεοκοπία και εκεί οι εργαζόμενοι ζήτησαν να είναι παρόντες, να μιλήσουν και αυτοί και να δούμε τι άκρη θα βγει με την ηλεκτρονική. Αυτά. Άσχημα νέα. Ό,τι άλλο συμβεί για τον ΠΑΟΚ μέσα στην ημέρα θα ενημερώσουμε και εδώ στον Λίμπερο και μέσα από το ΠΑΟΚ 4. Προς το παρόν, καλό μεσημέρι.